Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα αιχμής όπως κάθε Δευτέρα εδώ ζωντανά στο prime time της πρώτης εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας για 7η συνεχόμενη χρονιά στην Crete TV. Γνώριμο πλέον το ραντεβού και απόψε θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που εξελίσσεται σε κοινωνικό πρόβλημα. Δυστυχώς ο εφιάλτης της Λειψιδρίας έχει χτυπήσει δυναμικά την πόρτα της Κρήτης όπως και άλλων περιοχών της χώρας. Και απόψε, στις επόμενες 2,5 ώρες περίπου, θα βάλουμε στο μικροσκόπιο όλα τα αριθμητικά δεδομένα, θα δούμε εικόνες από τα φράγματα του νησιού, αλλά και θα δούμε ποιες είναι οι παρεμβάσεις που κάνει η αυτοδιοίκηση, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τους καλεσμένους εδώ στο πλατό της εκπομπής, τον πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Θοδωρή Νίνο. Καλησπέρα σας, κύριε Νίνο, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ πολύ για την απόψινή πρόσκληση. Θα πάμε νότια και θα καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο της Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Και θα πάμε και στον διπλανό μας νομό, στο Δήμο Μυλοποτάμου, και θα καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Καλησπέρα σας, κύριε Κλάδο, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Και σε εσάς και στους θεατές. Πάμε σε αυτό το σημείο να δώσουμε έτσι τα πρώτα στοιχεία από την απόψινή δημοσιογραφική έρευνα. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Γεωργία Ημακάκη. Μιλάμε για ένα ρεκόρ 20ετίας όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τα φράγματα, τις λιμνοδοξαμενές, αλλά και όλα αυτά τα έργα τα οποία αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Καμπανάκι για τη Λειψιδρία από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία κάνει λόγο για τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 χρόνων, με φόντο τη δραματική μείωση των ποσοτήτων νερού στα φράγματα στο νομό Ηρακλείου, καθώς και την κάθετη πτώση νερού στις γεωτρήσεις σε Βιάνο και Μεσαρά. Σύμφωνα με την κυρία Μαρτίνου, γεωτρήσεις στην περιοχή της Μεσαράς έχουν πέσει 30 μέτρα κάτω. Φέτος η στάθμη είναι πιο χαμηλά ακόμα και από εκείνη την περίοδο του 2017-18 που είχαμε μία σειρά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη. Φαίνεται ότι έχουν γίνει υπεραντλήσεις λοιπόν και έτσι σε σημεία όπως η Μεσαρά αλλά και η Βιάνος είμαστε σε κρίσιμο στάδιο. Υπάρχουν περιοχές στη Μεσαρά όπου η πτώση στάθμης είναι της τάξης των 30 μέτρων. Τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Βιάνο εξαιτίας των μειωμένων βροχοπτώσεων κατά 30% σε σχέση με το 2023, οπότε ήταν μια κακή υδρολογική χρονιά, περιέγραψε ο Παύλος Μπαριτάκης. Ευχαριστούμε την προσοχή όλων των αγροτών, των παραγωγών μας να είναι προσεκτικοί με την κατανάλωση νερού. Συστήνουμε άρδευση με σταγόνες. Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι και κυρίως οι πολίτες, οι καταναλωτές, ότι τα αποθέματα δυστυχώς δεν είναι απεριόριστα. Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή της άρδευσης είναι πάνω από 10 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αυτό το νερό δεν το προσέξουμε, αν το χάσουμε, ουσιαστικά δεν υπάρχει ζωή στην περιοχή. Οι δραματικές συνέπειες της Λειψιδρίας βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Ελγό Δήμητρα με στόχο τη λήψη μέτρων για να μπει φρένο στην οποιαδήποτε σπατάλη νερού, όπως και να εφαρμοστούν ορθές γεωργικές πρακτικές στην άρδευση. Επομένως, αυτό που συζητήθηκε είναι ότι χρειάζονται κάποια γρήγορση από τους ΤΟΕΒ. Τα φράγματα, όπως είναι γνωστό, είναι στα χαμηλότερα τους επίπεδα. Χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών σίγουρα. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη. Σημαίνει ευθύνη όλων, ειδικά των παραγωγών. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα να βάλουμε ένα πρόστιμο. Αν εμείς κάνουμε υπερκατανάλωση και χάσαμε τη γεώτηση, το πρόστιμο δεν λέει τίποτα. Δεν θα έχουμε νερό. Άρδευση με σταγόνες και φρένο στη χρήση νερού ύδρευσης για πλήσιμο αυλών, κοινόχρησων χώρων και όχι μόνο, τα μέτρα που εφαρμόζονται και στον Δήμο Γόρτινας. Και όλα βέβαια αυτά που κουβεντιάζουμε έχουν να κάνουν πόσο παρατεταμένο θα είναι το φαινόμενο της ανομβρίας στα επόμενα χρόνια στην Κρήτη. Γιατί αν το φαινόμενο πάει πολύ μακριά, να ξέρετε ότι πάμε σε ερημοποίηση του νησιού. Και εμείς εδώ το έχουμε ζήσει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε με αυτό το αγαθό το οποίο δεν είναι σε επάρκεια να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, όπως και για την ορθολογική χρήση στην άρδευση, λαμβάνει και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Εμάς οι γεωτρήσεις τώρα αντλούν κανονικά. Αλλά επειδή τα νερά ήταν φέτο λίγα,
πρέπει να σεβαστούμε την κατάσταση ως έχει, να μην κάνουμε υπερκατανάλωση στα... είτε είναι κήπος αυτό, είτε είναι αυτοκίνητο να το πλύνουμε, είτε όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε για να μην μείνουμε προεκπλήξεων τον Αύγουστο. Για τα τεράστια ενεργειακά κόστη, το ΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τονίζουν την ανάγκη δρομολόγησης των αναγκαίων έργων. Ζήτησαν κάποιο χώρο, στον ενεργειακό χώρο, δηλαδή κάποια έργα, έργα, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στο ενεργειακό για τις αντλήσεις που κάνουν από τις γεωτρήσεις τους. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουν έρθει ήδη κάποια μηνύματα και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον με το καλημέρα της εκπομπής, ώρα εχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, dascalakis@cretetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα δώσω λίγο τροφή για σχόλια, κύριοι. Να πω στους τηλεθεατές ότι στο επόμενο μέρος θα προσθέσουμε στη συζήτηση τον μετεωρολόγο και αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας στα Χανιά, τον κύριο Μανώλη Λέκα, αλλά και τον δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Πάμε να δούμε ποια είναι η πρόσφατη εικόνα, η σημερινή εικόνα στα φράγματα. Και βλέπουμε το φράγμα από Σελέμη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Νίνο. Είναι μία εικόνα, να πούμε ότι είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση από αυτή που βλέπουμε. Αυτό είναι σε βάθος 20 ημερών ή ενός μήνα. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα σε ένα από τα πιο σημαντικά φράγματα της Κρήτης. Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ακόμα και με αυτή την κατάσταση είναι μία πολύ όμορφη εικόνα. Για μας που υπολογίζουμε την ποσότητα του νερού που υπάρχει στο φράγμα, η οποία είναι περίπου στα 6,6 εκατομμύρια κυβικά σήμερα που μιλάμε, δηλαδή περίπου 26% πληρότητα του ταμιευτήρα, δεν είναι ευχάριστη η εικόνα. Προφανέστατα θα τηρηθεί στο ακύρεο η συμφωνία η οποία έχει γίνει σε συνεργασία με τη ΔΕΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για τις ποσότητες δηλαδή που θα λάβει κάθε περιοχή, και σε αυτό θα είμαστε απόλυτα τυπική, όπως έχουμε πράξει και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε και η ΔΕΙΑ, οι αντίστοιχες ΔΕΙΑ, να μπορούν να είναι συνεπείς με το σχεδιασμό που έχουν κάνει, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε την επόμενη εικόνα από ένα ακόμα κριτικό φράγμα, να με βοηθήσει. Είναι το φράγμα της Φανερωμένης. Και είναι αυτή η εικόνα. Να πω καταρχήν ότι σε επίπεδο Κρήτης, το μοναδικό φράγμα που είναι ένα βήμα πριν την υπερχείληση, είναι το φράγμα των ποταμών στο Ρέθυμνο, που κάπως σώζει την κατάσταση. Κύριε Μπαριτάκη, το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, η κατάσταση, κύριε Δασκαλάκη, είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε για τα επιφανειακά νερά που έχουν συλλεχθεί στα φράγματα, η εικόνα των φραγμάτων, ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να αντέξουν τη θερινή περίοδο. Αλλά το ίδιο σημαίνει και με τα επόγεια νερά, όπου ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει πάρα πολύ. Αντλούμε συνέχεια, δεν έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Με αποτέλεσμα η υποχώρηση να μας ανησυχεί όλους. Διότι αν έχουμε υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει τα πάντα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται προσοχή και πάνω απ' όλα οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι ίδιοι οι καλλιεργητές να καταλάβουν τη δυσκολία και να προσαρμοστούν με τις συνθήκες και να ακούν τις οδηγίες των ειδικών για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα αποθέματα του νερού που έχουμε σήμερα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, είναι το φράγμα του Πλατή Ποταμού. Να πούμε ότι έγινε και η συνάντηση, κύριε Νίνο. Ποταμών, συγγνώμη, να έχετε. Μακάρι να είναι το φράγμα των ποταμών Μακάρι αυτό. Μακάρι να το είχαμε το φράγμα. Ναι, το φράγμα του Πλατή Ποταμού είναι υποκατασκευή, είναι υπομελέτη. Είναι το μοναδικό φράγμα και έρχομαι σε εσάς, κύριε Νίνο, επειδή είστε και από το Ρέθυμνο. Είναι το μοναδικό φράγμα που υπερχείλησε. Ναι. Κοιτάξτε, το υδρολογικά το συγκεκριμένο φράγμα έχει άριστη συμπεριφορά. Από την πρώτη μέρα κατασκευής του, έμφραξης και λειτουργίας του, είναι πραγματικά είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει ποσότητα νερού η οποία κάθε χρόνο υπερχειλίζει το φράγμα. Έχουμε και την οψιόν με κάποιες επεμβάσεις που έχουμε δρομολογήσει σαν Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης κατά τη διάρκεια κατασκευής του υβριδικού σταθμού να επισκευάσουμε, αν θέλετε, να τροποποιήσουμε ή να πιάσουμε μία απώλεια που έχουμε στην ουρά του φράγματος, στο Αποστολόρεμα, το οποίο υπολογίζουμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα ακόμα 10 εκατομμυρίων κυβικών ετησίως για αποταμίευση, για ταμίευση νερού. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο φράγμα, ακόμα και με το πλέγμα, όλο το πλαίσιο αυτό των λειτουργιών
που έχουμε δρομολογήσει τα επόμενα χρόνια, δηλαδή με το δηληστήριο του Ρεθύμνου, με τον αγωγό επέκταση προς το Μελοπόταμο, αλλά και τη λειτουργία του υβριδικού, πάλι και την αγροτική βέβαια χρήση του για άρδρευση, που υπολογίζουμε θα δρεύουμε περίπου 35.000 στρέμματα μόνο στο νομό Ρεθύμνου, θεωρούμε ότι θα υπαρκεί το νερό για όλο αυτό το σχεδιασμό. Αυτό δείχνουν δηλαδή τα υδρολογικά στοιχεία. Δηλαδή, είναι καλύπτει τις ανάγκες της περιφερειακής ενότητας του Ρεθύμνου, το φράγμα των ποταμών ή ένα μεγάλο μέρος των αναγκών. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Κλάδο, θέλω λίγο το σχόλιο σας και εσείς ως δήμαρχος από την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Είναι σημαντικό ότι για το Ρέθυμνο υπάρχει ένα φράγμα που υπερχείλησε. Άρα αυτό δημιουργεί ένα σχεδιασμό μεγαλύτερη άνεση για έναν δήμαρχο που θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειψίδριας, όταν κοντά στην περιοχή του υπάρχει αυτό το φράγμα. Ναι, κύριε Δασκαλάκη. Για μας είναι πολύ σημαντικό το φράγμα των ποταμών που είναι κοντά μας. Προχωρούμε ήδη στην ολοκλήρωση της μελέτης για το φράγμα των ποταμών. Mm-hmm. Σε συνεργασία με τον ΟΑΚ, που θα αδρεύει τη βόρεια πλευρά του Δήμου Μηλοποτάμου. Όλη τη βόρεια πλευρά. Δηλαδή, Αγγελιανά, Πέραμα, Σκεπαστή, Ρουμελή, Αχλαδές, Ιρπηδιανά, όλος ο παιδινός Μηλοπόταμος. Όλο ουσιαστικά το βόρειο κομμάτι του Δήμου, ναι, που είναι και τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής. Ναι, εκεί. Και τα πιο παιδινά, τα πιο Μάλιστα. παραγωγικά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνες από το φράγμα της Πλακιώτισσας. Είναι από το αρχείο μας. Κύριε Νικολιδάκη, θέλω το σχόλιο για την κατάσταση των φραγμάτων και τη Μεσαρά. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να πω ότι για τουλάχιστον την περιοχή, τη δικιά μας, το φράγμα της Φανερωμένης τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ πέρα έχω μία κατάσταση, δηλαδή τη λίστα με τις ποσότητες του νερού που υπήρχαν, που έχει λάβει το φράγμα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2019, τον Απρίλιο μήνα, είχαμε 17 εκατομμύρια και κάτι κυβικά νερό. Το 2020 πάλι 17 εκατομμύρια και κάτι κυβικά νερό. Το 2021 κατέβηκε στα 11 εκατομμύρια, το 2022 πήγε στα 15 εκατομμύρια, πέρσι το 2023 είχαμε μόλις 8 εκατομμύρια και κάτι, τον Απρίλιο και φέτο, τον Απρίλιο τα ποσά μας ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια και κάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα που έρχεται να αντιμετωπίσουμε σερά. Το πρόβλημα... Ένας κατεξοχήν δήμος του πρωτογενή τομέα. Ακριβώς. Ένας δήμος ο οποίος είναι κατεξοχήν γεωργικός, με προσπάθειες στην τουριστική ανάπτυξη, που το νερό αυτή τη στιγμή μιλάμε για άρδευση, αλλά φυσικά αμέσως μετακυλίζομαι το πρόβλημα και στην ίδρευση, γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας λεκάνη της Μεσαράς είναι ενιαίος. Από τη στιγμή που αρχινάει και έχει πρόβλημα η άρδευση, φυσιολογικό είναι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πρόβλημα και στην ίδρευση. Άρα αυτό το μοναδικό ευχάριστο, τέλος πάντων, των τελευταίων ημερών, ήταν η συνάντηση που είχαμε στο Δήμο Αμαρίου. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή, μια συνάντηση η οποία πραγματικά μας ενθαρρύνει σε τέτοιο βαθμό που αρχινάμε να ελπίζουμε, όχι για άμεσα, για έμεσες καταστάσεις. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε ότι το ξεκίνημα του φράγματος στον Πλατή Ποταμό θα είναι μια καινούργια αρχή για τη Μεσαρά. Φυσικά θα είναι μια αρχή, γιατί παλιότερα μιλούσαν για ένα φράγμα στον Πλατή μόνο για να μεταφέρει νερό στο φράγμα Φανερωμένης. Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι η μελέτη και η χρηματοδότηση υλοποίησης είναι για ένα φράγμα το οποίο στο πέρασμά του, στην περιοχή του Αμαρίου και στο πέρασμά του, θα συνεχίσει να δίνει νερό και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και του Ρεθύμνου σε αυτή την περιοχή. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Γι' αυτό και εγώ τη μέρα που είμαστε εκεί πέρα αισθάνθηκα την ανάγκη και αισθάνομαι και τώρα την ανάγκη φυσικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, ξέρετε, μπορεί να αποζημιωθεί μια περιουσία, αλλά ως και να είναι ο συναισθηματικός δεσμός με την περιουσία σου, είναι αρκετά μεγάλος. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι κατανοήσαν την αναγκαιότητα αυτού του φράγματος, βάζουν παρακαταθήκη για το μέλλον, τις επόμενες γενιές. Ακριβώς. Και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες και τώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτής της περιοχής, οι οποίοι έχουν δεχτεί, βοηθάνε το να γίνει το φράγμα, γιατί
εκτός το νερό που θα αρδεύει στο Ρέθυμνο, θα είναι η σωτηρία της Μεσαράς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε εικόνα από το φράγμα των Μπραμιανών. Είναι το σημαντικότερο φράγμα στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Κύριε Νίνο, ποια είναι η εικόνα στο φράγμα των Μπραμιανών? Σχετικά με τα υπόλοιπα φράγματα είναι αρκετά καλή. Εκεί έχουμε κάποιες αστοχίες. Είναι μετά το φράγμα των ποταμών η καλύτερη εικόνα? Ναι, είναι η καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν αστοχίες στον αγώ, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Υπάρχει σε εξέλιξη όλη η διαδικασία και ενίσχυσης και βελτίωσης του τρόπου αξιοποίησης του νερού, το οποίο σειραίει στον ταμιευτήρα το συγκεκριμένο. Πάντως, σε σχέση με τα υπόλοιπα φράγματα, είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Μάλιστα. 55% αν θυμάμαι καλά περίπου. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες εικόνες, να με βοηθήσετε για να πάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τον πίνακα, κύριε Νίνο. Είναι τα στοιχεία που μας παραχωρήσατε και σας ευχαριστώ πολύ από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Να πούμε ότι βλέπουμε σε κύκλο τα φράγματα τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΑΚ. Για αυτούς που συντονίζεται τώρα, μιλάμε για τον Μπραμιανών, των Παρτήρων, του Ινίου, των Δαμανίων. Να διευκρινίσουμε ότι αυτά είναι. Δεν βλέπω τα κόκκινα. Τα κόκκινα, ο Ταμών από Σελέμη, Βαλσαμιώτη και αυτά τα. Της Αγιάς Χανίου και ποταμών. Τα κόκκινα, λοιπόν. Τα κόκκινα. Αυτά είναι στην διαχείριση του οργανισμού. Τα πράσινα είμαστε σε μία συνεννόηση στο τελικό στάδιο. Με μία έτσι μακρόχρονη προσπάθεια συνεργασίας με την περιφέρεια να αναλάβουμε την ασφάλεια και διαχείριση και των υπολείπων τα οποία είναι σε κύκλο. Βλέπουμε λοιπόν τον όγκο που έχει ο ταμιευτήρας στο κάθε φράγμα. Αν εξαιρέσουμε το φράγμα των ποταμών και μια καλύτερη εικόνα στο φράγμα των Μπραμιανών, όλα τα άλλα φράγματα αυτή τη στιγμή έχουν μια προβληματική εικόνα, μια εικόνα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το κομμάτι της λειψιδρίας μέσα στο καλοκαίρι, σωστά? Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι, περιορίζονται στην ως επιτοπλίστων για την άρδρευση. Οπότε είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα όσον αφορά το κομμάτι της ίδρευσης. Για την άδεση βέβαια είναι ξεκάθαρη εικόνα. Στο νομό Ρεθύμνης δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα φράγματα θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχει πληθώρα νερού στο φράγμα των ποταμών, αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανεκτικοί σε θέματα σπατάλης, διότι είναι και θέμα κουλτούρας που πρέπει να αρχίζει σιγά-σιγά να παγιώνεται και να αλλάζει το πώς αντιλαμβανόμαστε την αξία του φυσικού πόρου, των υδάτινων πόρων, που σε κάθε περίπτωση νομίζω όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι δεν είναι ανεξάντλητη στην Κρήτη. Θέλω να πάμε να δούμε, να βοηθάω και την συνάδελφο την Άννα τη Βασιλιάδη, το στοιχείο με τις ποσότητες του νερού σε δύο συγκεκριμένα φράγματα και θα ήθελα να το σχολιάσουν και οι δήμαρχοι. Παραθέτω τα αριθμητικά δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γιατί απόψε θα ακούσουμε από τον κάθε δήμαρχο που φιλοξενούμε εδώ και ποιο είναι το σχέδιό του για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας. Ο κόσμος αγωνιά, γιατί υπάρχουν δήμοι που λένε ότι δεν αποκλείεται, κυρίως τουριστικοί δήμοι που ο πληθυσμός τους διπλασιάζεται, να μπουν στη διαδικασία ακόμα και διακοπή της υδροδότησης κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια εξαιρετικά άσχημη εικόνα και για την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και για τους επισκέπτες μας. Όταν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να δούμε την κάρτα. Κύριε Μπαριτάκη, υπάρχει συνεργασία στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας? Κύριε Δασκαλάκη, βεβαίως και υπάρχει συνεργασία και πρέπει να υπάρχει συνεργασία τόσο σαν αυτοδιοίκηση αλλά και με την περιφέρεια Κρήτης από την άλλη. Και βέβαια πάντα και με την πολιτεία. Εμείς από μόνοι μας μπορούμε να έχουμε το σχεδιασμό και κάθε δήμαρχος, κάθε δημοτική αρχή τοπικά μπορεί να δει τις ανάγκες της περιοχής στο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα όμως η ευθύνη χρηματοδότησης των έργων και ο βαθμός υλοποίησης εξαρτάται από τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να έρθουν από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία. Είτε για έργα ίδρυυσης που είναι το εσωτερικό είτε το περιβάλλοντος, είτε για έργα άδευσης που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία με τα προγράμματά της θεωρώ ότι βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, εμείς σχεδιάζουμε, έχουμε τις μελέτες μας. Υπάρχουν μελέτες, εδώ είναι ένα θέμα τώρα, ότι μελέτες έχουμε αρκετές. Εκεί που πάσχουμε σήμερα για να υλοποιήσουμε τις παρεμβάσεις, και βέβαια, αν είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις νωρίτερα, ενδεχομένως να είχαμε σήμερα μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι οι χρηματοδοτήσεις.
Δυστυχώς σήμερα, κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχουν ούτε προγράμματα ευρωπαϊκά που να έχουμε την ευχαία χρηματοδοτήσεων, αλλά ούτε και η Εθνική Πόρη, το λεγόμενο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν έχουμε. Με το σταγονόμετρο έρχονται και τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει είτε σε φράγματα, είτε σε γεωτρήσεις που χρειάζεται, είτε κάποια άλλα μέτρα. Μιας και μιλάτε, είναι... θέλω να... και επειδή αφορά και εσάς και τον κύριο Νικολιδάκη, πάμε να δούμε αυτή την κάρτα. Είναι το φράγμα των Μπραμιανών, το οποίο φράγμα Μπραμιανών δεν ξέρω αν μπορεί να εξυπηρετεί στις ανάγκες και της δικής σας περιοχής. Είναι δύσκολο. Έχουμε ετοιμάσει, αν θέλετε, την μελέτη, η οποία πρέπει να χρηματοδοτηθεί και είμαστε σε ένα καλό δρόμο, πιστεύω, για το φράγμα των Αμυρών Αγίου Βασιλείου, που θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, όμως είναι θέμα πλέον στο τελικό, στην τελική στάδιο για χρηματοδότηση. Είναι στοιχεία που μας παραχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης. Μιλάμε και για το φράγμα της Φανερωμένης, κύριε Νικολιδάκη. Ένα φράγμα που θα μπορούσε, εφόσον υπήρχε επάρκεια, να καλύψει τις ανάγκες της Μεσαράς. Με αυτά όμως τα αριθμητικά δεδομένα, φέτος το φράγμα της Φανερωμένης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να καλύψει τις ανάγκες. Με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι πολλά. Είμαστε σχεδόν στο όριο ασφάλειας, τουλάχιστον αυτό που εμείς κάθε χρόνο λέγαμε. Ότι όριο ασφάλειας είναι, είμαστε γύρω στα 3 εκατομμύρια, ίσως και 4 εκατομμύρια κυβικά νερό, προκειμένου, μιλάμε για τις εποχές που νερό είχαμε πολύ περισσότερο. Άρα το φράγμα της Φανερωμένης το φετινό καλοκαίρι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα, προκειμένου να καλύψουμε το πρόβλημα της άρδευσης, σε τίποτα. Θα δώσει μερικές ποσότητες νερού σε περιοχές που εμείς ονομάζουμε ξηρικούς αναδασμούς, που δυστυχώς αυτές οι περιοχές ποτίζονται μόνο από το φράγμα Φανερωμένης, δεν έχουν απαλού πουθενά να παίρνουν νερό και εκεί πέραν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να κρατηθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού μέσα στο φράγμα, ούτως ώστε να δοθούν σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Σε άλλες περιοχές αναγκαστικά θα καλυφθούν από τις γεωτρήσεις. Που και εκεί πέρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Κουβέντα με τα ΤΟΕΒ κάνουμε, συζητάμε. Αυτή τη στιγμή. Τα ΤΟΕΒ διαχειρίζονται την κατάσταση. Σε εμάς το θέμα είναι ότι το 80% της διαχείρισης της άρδευσης είναι από τα ΤΟΕΒ και το 100% είναι από τη ΔΕΙΑ. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει να διαχειριστεί, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε για μια περιοχή πρέπει να υπάρχει συζήτηση και συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που είπατε, κύριε Κλάδο, και νωρίτερα, το φράγμα των ποταμών καλύπτει τις ανάγκες και του Δήμου Μηλοποτάμου, όμως εσείς έχετε και ένα στίχημα στο Δήμο που αφορά τη διαδικασία της αφαλάτωσης. Ναι. Είναι ένα στίχημα της Δημοτικής Αρχής του Μηλοποτάμου. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή τη διαδικασία? Ναι. Ο Δήμος Μηλοποτάμου έχει προχωρήσει σε μονάδα αφαλάτωσης στο Πάνορμο παροχής 2.000 κυβικών το 24ωρο. Mm-hmm. Αξιοποιούμε μια εφάρμερη πηγή που είναι στην περιοχή και που δεν χρησιμοποιείται μέχρι τώρα. Το νερό έφευγε στο ποτάμι. Ενισχύουμε λοιπόν την ίδρυυση του τουριστικού οικισμού Πανόρμου, Ρουμελή και Παστής, όλο το μέτωπο αυτό που είναι και το μεγάλο τουριστικό κομμάτι εκτός των Παλί στο Δήμο το δικό μας. Με τη δυνατότητα επέκτασης της αφαλάτωσης στα 4.000 κυβικά το 24ωρο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική. Αυτό ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θωρακίζει για ένα μεγάλο εύρος χρόνου μια περιοχή που έχει και δυνατό πρωτογενή τομέα, αλλά έχει και ένα βόρειο κομμάτι πολύ δυναμικό όσον αφορά την τουριστική βιομηχανία, κύριε Κλάδο. Ναι, εννοείται. Όταν έχουμε εξασφαλίσει την άδρευση, την οποία όπως είπαμε και πριν με τον κύριο Νίνο, με τη συνεργασία με τον ΟΑΚ, έρθει τελικά το νερό στο Δήμο το δικό μας. Όταν λύσουμε το πρόβλημα της άδρευσης, εννοείται ότι θα ενισχύουμε μόνο το κομμάτι της ίδρυυσης και αυτή είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην περιοχή μας, γιατί είχαμε μια υφάλμηρη πηγή που πήγαινε άχρηστη, το νερό πήγαινε στο ριάκι. Mm-hmm. Τώρα το αξιοποιούμε και μπορεί να φτάσουμε από τις 2.000 κυβικά τις 4.000 κυβικά. Φανταστείτε το 24ωρο ενίσχυση στο ίδιο σύστημα που έχουμε τώρα για την ίδρυυση. Άρα μια ενίσχυση που θωρακίζει πραγματικά. Δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα με αυτές τις κινήσεις που κάνουμε τώρα εμείς εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω σε κάποια τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί ότι δεν υπάρχει, λέει, εκπροσώπηση των Χανίων στο απόψινό πάνελ της εκπομπής. Αν είχατε συντονιστεί από την αρχή, στο επόμενο μέρος θα είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων και μετεωρολόγος, όπου θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Έχουμε ξεχωριστή ενότητα για την Δυτική Κρήτη και κυρίως για τα Χανιά.
Επειδή αναφέρεστε και στο φράγμα του Βαρσαμιώτη, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά μιας και υπάρχει ερώτημα, θέλω ένα σχόλιο. Τα Χανιά τα αγαπάμε, κύριε Νίνο, και αυτή η εκπομπή πολλές φορές έχει αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές. Θα το δουν οι τηλεθεατές και στο επόμενο μέρος. Εμείς προσπαθούμε και εργαζόμαστε πάντως στον οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτης να μάθουμε να αγαπάμε την Κρήτη. Mm-hmm. Πρώτα, όπως αγαπάμε την Εθνική Ελλάδος. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ελπίζω στην πορεία να αναδειχθεί αυτό το σκεπτικό σε ποια βάση το τοποθετούμε. Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος για το φράγμα Βαλσαμιώτη, είναι γνωστό ότι είναι μια αστοχία, κατασκευαστική αστοχία, η οποία μέσα από προσπάθειες οι οποίες έχουμε αναλάβει το τελευταίο διάστημα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο θεραπείας αυτής της κατασκευαστικής αστοχίας. Και επειδή εσφαλμένα ακούω και σε σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες ήταν το φως της δημοσιότητας, ότι το συγκεκριμένο φράγμα κατασκευάστηκε από τον οργανισμό με το πρόβλημα εξ αρχής, να πούμε ότι αυτό το φράγμα παραδόθηκε για χρήση και λειτουργία, διαχείριση δηλαδή, στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Υπάρχει αυτή η αστοχία. Έχουμε καταλήξει με τους μελετητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα, στον τρόπο με τον οποίο θα το θεραπεύσουμε, και προφανώς από το σχεδιασμό που θα δείτε παρακάτω είναι από τις πρώτες προτεραιότητες, προκειμένου να μπορέσουμε αυτό το φράγμα των 6 εκατομμυρίων κυβικών να το εντάξουμε. Το φράγμα Βαρσαμιώτη αντιμετωπίζει, καλύπτει τις ανάγκες ποιων περιοχών των Χανίων, κύριε Νίνο? Είναι ένα φράγμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, καταρχάς, η τροφοδότησή του γίνεται κατάντι του φράγματος. Ο αγωγός φέρνει νερό από πηγές, αλλά κατάντι του φράγματος, βαρυτικά όμως. Μπορεί να αρδρεύσει όλη την περιοχή των Χανίων που είναι κατάντι της περιοχής που έχει κατασκευαστεί. Τα 6 εκατομμύρια κυβικά νερό μπορούν να αλλάξουν και να περιορίσουμε το ενεργειακό ισοζύγιο που αυτή τη στιγμή είναι πολύ αρνητικό στην περιοχή, ιδιαίτερα στο αντλιοστάσιο στην περιοχή Πατελαρίου. Θα δείτε παρακάτω ένα έργο το οποίο το έχουμε βάλει και στο σχέδιο δράσης, το ετήσιο, το οποίο δηλαδή θεωρούμε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας, προκειμένου να συνδέσουμε αυτό το φράγμα με τις πηγές των Μεσκλών. Μάλιστα. Θέλω να δούμε τον πίνακα με τις λιμνοδεξαμενές, κύριε Νίνο, και θα ζητήσω το σχόλιο και των δημάρχων. Είναι αυτά τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει και θα ήθελα ένα σχόλιο. Καταρχήν, οι λιμνοδεξαμενές, να υποθέσω, λειτουργούν διορθωτικά και βοηθητικά στα φράγματα, σωστά? Όχι, έχουν γίνει σε περιοχές που κρίθηκε από τον σχεδιασμό ότι επαρκούν αυτές οι χωρητικότητες αποθήκευσης νερού, οπότε κατασκευάστηκαν λιμνοδεξαμενές, αντί και λόγω του αναγλύφου δεν μπορούσε, αλλά και οι απαιτήσεις σε ποσότητες νερού καλύπτονται με αυτές εδώ, όπως θα δείτε. Οι λιμνοδεξαμενές έχουν αποθέματα? Θα σας πω, η μεγαλύτερη είναι του οροπεδίου Λασθίου, που είναι υπό τη διαχείριση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Είναι χωρητικότητας 2,1 εκατομμυρίων κυβικών και φέτος βρίσκεται περίπου σε πληρότητα 55%. Δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα αυτό. Οφείλω να σας πω, διότι προγραμματίζουμε ένα εκτεταμένο αριθμό επεμβάσεων στις αρχές του φθινοπόρου, διότι υπάρχουν από την παρατεταμένη χρήση κάποιες αστοχίες στα υλικά της λιμνοδεξαμενής, οπότε πρέπει άμεσα να κάνουμε τις επεμβάσεις για να μην προχωρήσει αυτή η πρώτη, τέλος πάντων, τάξεως διάτρηση του υποστρώματος, και για να μην έχουμε διαρροές στο μέλλον. Προγραμματίζουμε να κάνουμε επεμβάσεις, οπότε δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό για μας το ότι δεν καταφέραμε φέτος να γεμίσει η συγκεκριμένη δεξαμενή. Γέμισε όμως η δεξαμενή του Χαυγά, που διαχειρίζεται το ΕΒΕ του Οροπεδίου Λασθίου, οπότε θεωρούμε, σε συνεννόηση με το Δήμο Οροπεδίου και με τον του ΕΒΕ, ότι οι ανάγκες της περιοχής θα καλυφθούν στο 100%. Μάλιστα. Ένα σχόλιο, πάω από τον κύριο Κλάδο και έρχομαι στον κύριο Νικολιδάκη, τον κύριο Παριτάκη. Η εικόνα των λιμνοδεξαμενών στην περιοχή του Μυλοποτάμου, ποια είναι, κύριε Κλάδο? Εμείς στο Δήμο Μυλοποτάμου λιμνοδεξαμενές δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έχουμε όμως, προχωρούμε με ειδικούς στην έβρεση κατάλληλων περιοχών. Για να γίνουν. Ναι, για τη δημιουργία μικρόφραγμάτων στον ποταμό Γεροπόταμο.
ή την κατασκευή λιμνοδεξαμενών για την κάλυψη των οικισμών των ορεινών αναγκών του Δήμου μας, όπως είναι τα λιβάδια, τα ζωνιανά, τα μεγάλα χωρία, τα ορεινά. Άρα θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει βοηθητικά από τη χρήση των φραγμάτων όπως των ποταμών, στο να βοηθήσει στην άρδευση περιοχών του ορεινού και του ημιορεινού μυλοποτάμου, σωστά? Έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη δράση γιατί μας κάλεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αβιανάκης, στο Ατλαντής, όλους τους δημάρχους της Κρήτης, και μας έθεσε το θέμα της λειψιδρίας και τι μέτρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ναι, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. Μας είπε λοιπόν ο κ. Αβιανάκης ότι θα δοθούν λεφτά πάνω σε αυτό από το κεντρικό κράτος και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πρέπει να βρούμε χώρους κατάλληλους για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε μικρά φράγματα λιμνοδεξαμενές. Άρα μιλάμε για προτάσεις των Δήμων στο αρμόδιο Υπουργείο για να προχωρήσει ο σχεδιασμός των έργων και τα έργα αυτά. Έγινε διαβούλευση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εμείς, σαν Δήμος Μυλοποτάμου, ενημερώσαμε όλους τους προέδρους στα ορεινά χωριά, σε συνεννόηση και με γεωλόγους, ότι όταν βρουν ένα κατάλληλο σημείο, π.χ. ας πούμε στα λιβάδια, να έρθει στα όρια ένα κατάλληλο σημείο που μπορεί να συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες νερού. Όταν βρεθεί το σημείο θα συνεννοηθούμε και με τους γεωλόγους και αν αυτοί εγκρίνουν το συγκεκριμένο σημείο ότι όντως μπορεί να στέσει το νερό ή οτιδήποτε, τότε εμείς θα προχωρήσουμε επί τόπου. Θα κάνουμε ενέργειες για να προχωρήσουμε σε φράγμα ή λιμνοδεξαμή ή ό,τι άλλο που είναι αυτοί. Λοιπόν. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή, σε όλα τα ορεινά χωριά γίνεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Νικολιδάκη και κύριε Μπαριτάκη, να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Λέκα, αλλά και τον Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 4 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Θα μεταφέρω τα μηνύματά σας και τα ερωτήματά σας. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω και τον μετεωρολόγο, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο των Χανίων, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα και σε όλους τους παρευρισκόμενους και στους τηλεθεατές σας. Τώρα θα μου καλύψετε και το παράπονο έτσι, κάποιων τηλεθεατών από τα Χανιά, γιατί δεν υπάρχει, λέει, εκπροσώπηση στο πάνελ από τα Χανιά. Αλλά προφανώς δεν είχαν συντονιστεί από την αρχή, δεν γνώριζαν ότι θα είστε μαζί μας. Άλλωστε, δεν υπάρχει εκπομπή που να έχει να κάνει με νερό, βροχομετρικά στοιχεία και καιρικά στοιχεία που δεν είστε μαζί μας. Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή για να ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις τους ο Δήμαρχος Φεστού και ο Δήμαρχος Βιάνος όσον αφορά τις λιμνοδεξαμενές. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Νικολιδάκη. Εμείς σαν Δήμος έχουμε ήδη αναθέσει με χρηματοδότηση φυσικά από την περιφέρεια το ποσό των 600.000 ευρώ 2 λιμνοδεξαμενές, μία στην περιοχή του Μαγαρικαρίου, μία περιοχή Πηγαϊδακίων. Στη μία περιοχή, δυστυχώς, μια αρκετά μεγάλη έκταση δεν αρδεύεται καθόλου αυτή τη στιγμή. Άρα, λοιπόν, αυτή η λιμνοδεξαμενή θα βοηθήσει τα μέγιστα. Η άλλη περιοχή, παρόλο που αρδεύεται, δυστυχώς το νερό το μεταφέρουμε από τον κάμπο προς αυτή την περιοχή, σε ένα πολύ μεγάλο υψόμετρο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, την ποσότητα ενέργειας και το κόστος που ο Δήμος αναγκάζεται να καταβάλει προκειμένου να αρδεύσει περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα κυπευτικά. Φυσικά. Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά να φτάσουμε σε ένα σημείο να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια κανονικότητα στη μεριά της άρδευσης, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει μια λιμνοδεξαμενή στην περιοχή του Αντισκαρίου. Συγκεκριμένη περιοχή έχω κάνει μελέτη πρόβλημα αντιπλημμυρικής προστασίας συγκεκριμένης περιοχής και έχει δείξει ότι σε περίπτωση που φτιαχτεί μια λιμνοδεξαμενή ή ένα μικρό φράγμα σε αυτό το σημείο, τότε θα μπορέσει να με αποφορτήσει και από τα φορτία της πλημμύρας που δίνει στον οικισμό του στον παραλιακό οικισμό του Αντισκαρίου, στα πλατεία Περάματα. Άρα λοιπόν θεωρώ επιβεβλημένη και φυσικά είμαστε σε κουβέντα με τον Δήμαρχο Γόρτινας και τον Υπουργό για μια λιμνοδεξαμενή στο Λιθαίο ποταμό. Ο Λιθαίος ποταμός είναι αυτός που μεταφέρει τις μεγαλύτερες ποσότητες στο γεροπόταμο, δηλαδή νερό το οποίο φεύγει και πάει στη θάλασσα. Αν τυχόν μπορέσουμε λοιπόν, ο Υπουργός έχει πει ότι θα φροντίσει να βρει χρήματα για να κάνουμε τις μελέτες για τη χρηματοδότηση των μελετών. Οι άλλες δύο μελέτες τέλος πάντων θα τελειώσουν και πιστεύουμε από τη στιγμή που υπάρχει πρόγραμμα για λιμνοδεξαμενές
που πιστεύουν ότι σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο τέλος πάντων θα είναι έτοιμοι για να βγει στον αέρα και να υπάρχει χρηματοδότηση, να είμαστε έτοιμοι για τις δύο λιμνοδεξαμένες, όπως είπα, Πηγαϊδακίων και Μαγαρικαρίου. Το πρόβλημα βέβαια είναι κάτι. Με το Αντισκάρι και το Λιθέο πιστεύω ότι θα μπορέσει να κλείσει πάρα πολύ περιοχή. Θα ήθελα όμως να πιάσουμε το τι κάνουμε αύριο. Αυτό ίσως να το πιάσουμε λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Μην πάμε σε αυτό, γιατί έχουμε ενότητα γι' αυτό. Κύριε Μπαρητάκη. Ναι. Κοιτάξτε, μικροφράγματα λιμνοδεξαμενές είναι το μεγάλο στοίχημα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα όμβρια ύδατα και να τα δώσουμε προς την άρρευση. Έχουμε κάνει ήδη τις προμελέτες για να δούμε τις περιοχές που μπορούμε να παρέμβουμε, διότι μια λιμνοδεξαμενή ή ένα μικρό φράγμα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά εκείνης της περιοχής που μπορεί να αποταμιεύσει και το νερό. Έχουμε εντοπίσει λοιπόν τις θέσεις εκείνες με την προμελέτη που χρηματοδότησε ο ίδιος ο Δήμος Γιάννου, που μπορούν να έχουν μια αρκετή ποσότητα νερού που είναι από 300.000 μέχρι 500-600.000 κυβικά και συγκεκριμένα από τις περιοχές της Μάρθας, του Αφρατίου, του Βαχουγιανό Ξηρόκαμπο, αλλά και τις περιοχές στο Χόντρο και στο Καλάμι. Είναι οι 5 τοποθεσίες και τώρα είμαστε στην αναζήτηση χρημάτων για να μπορέσουμε να κάνουμε τις μελέτες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Αυγενάκη, με την Περιφέρεια Κρήτης, που είναι οι φορείς που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, διότι δεν μιλάμε για 10 και 20.000 ευρώ, μιλάμε για μελέτες οι οποίες στοιχίζουν από 200.000 ευρώ και πάνω για να κάνουμε τις μελέτες αυτές. Υπάρχει λοιπόν μια προτεραιοποίηση, οι θέσεις έχουν εντοπιστεί, που θα μπορέσουν να μας δώσουν μια αξιόλογη ποσότητα νερού για να καλύψουμε τις τοπικές ανάγκες στις περιοχές τις οποίες είπα. Είναι ένα στοίχημα για μας, τουλάχιστον οι τρεις πρώτες λιμνοδεξαμενές, να μπορέσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να αναθέσουμε τις μελέτες, αφού βέβαια εξασφαλίσουμε τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε, σας είπα, απευθεί και στο Υπουργείο και στην Περιφέρεια Κρήτης. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς, κύριε Λέκα. Και θα ήθελα καταρχήν να μου δώσετε μία πρώτη εικόνα. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Μπαίνουμε σε λίγο καιρό επίσημα και στο καλοκαίρι. Θα ήταν ατόπιμα να μην σας ρωτήσω και για το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα με την Αφρικανική σκόνη, αλλά θα το αφήσω λίγο πιο μετά για να μην ξεφύγουμε από το θέμα. Τα βροχομετρικά δεδομένα της Κρήτης, τον χειμώνα που μας άφησε, είναι δεδομένα που έθεσαν τη βάση για να μιλάμε σήμερα για το πρόβλημα της λειψιδρίας, να υποθέσω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το θέμα της λειψιδρίας. Η λειψιδρία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε μάθει να τη συνδυάζουμε με περιόδους και ανομβρίας. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως, με την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησης, θα έλεγα ότι ακόμη και σε χρόνια τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα άνομβρα χρόνια, φτάνουμε πάντα στην καλοκαιρινή περίοδο ή με τη λήξη της να αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειψιδρίας. Mm-hmm. Όλο αυτό μου δίνει μια αίσθηση ότι κάπου δεν γίνεται κάτι σωστά. Δηλαδή, καταρχήν όσο μιλάτε, κύριε Λέκα, να πούμε στους τηλεθεατές ότι βλέπουν εικόνες από το φράγμα του Βαρσαμιώτη στα Χανιά. Ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς και την αστοχία του φράγματος και δεν γνωρίζω και σε τι ποσότητα μπορεί να συγκρατήσει με τον τρόπο που λειτουργεί. Σαφώς οι άνθρωποι εκεί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό που ασχολούμαι κατά βάση, γιατί εντάξει, ακούω την όλη κουβέντα που γίνεται και όχι στο συγκεκριμένο πάνελ και αλλού, πολλές φορές λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Και ποιος είναι ο ξενοδόχος εμπροκειμένου? Είναι η φύση. Η φύση που είναι ο μοναδικός πάροχος που μας δίνει αυτό το χρυσό, θα λέγαμε, το χρυσό του νερού. Και πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στα ατμοσφαιρικά δρόμενα τα οποία μας δίνουν αυτές τις ποσότητες του νερού, παρά κάνουμε μια διανομή κατά το αυτό που μας παρέχεται, το διαμοιράζουμε. Τα προβλήματα προκύπτουν κατά βάση από τα έτη της ανομβρίας. Και τα έτη της ανομβρίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή τα χειρότερα. Είμαστε σε μία περίοδο με βάση αυτά που έχουμε κάνει μελέτες, έχουμε δει κατά το παρελθόν, όπου υπάρχουν έτη τα οποία θα είναι και συνεχόμενα στην πορεία. Θα σας δείξω και κάποια μελέτη την οποία είχα κάνει και εγώ, στην οποία περίοδο αυτή των άνομβρων ετών θα μεσολαβούν ελάχιστα έτη τα οποία θα είναι έτη
τα οποία θα είναι πραγματικά με καλά βροχομετρικά. Μάλιστα. Στην περίοδο των άνομβρων, εάν είναι και συνεχόμενα, τι θα γίνει? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κύριε Λέκα, για να βοηθήσω στη συζήτηση, να δούμε τον πρώτο πίνακα που μας έχετε παραχωρήσει. Να μας πείτε τι ακριβώς βλέπουμε σε αυτόν τον πίνακα. Είναι το ετήσιο υδατικό κατακρίμνισμα Σεπτέμβριο-Αύγουστο στην Κρήτη. Και λέτε συγκεκριμένα ότι δεν περιλαμβάνεται το σύνολο του χιονιού, σωστά? Ακριβώς. Δεν μπορεί να μετρηθεί κατά βάση, αν και τροφοδοτεί τον υπόγειο υδροφορέα. Εδώ μέσα σε αυτή τη διάπεξη τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η Κρήτη μας πραγματικά έχει ένα πάροχο νερού, ο οποίος το δίνει πλουσιοπάροχα. Φανταστείτε ότι οι μέσοι όροι που προδιαγράφονται στο νησί μας δίνουν 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τα βροχομετρικά. Mm-hmm. Προφανώς η κατανομή, την αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τελείως διαφορετική της δυτικής Κρήτης, όπου έχει σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα από αυτής της ανατολικής, ενώ οι ενδιάμεσοι νομοί έχουν και αυτοί ικανές ποσότητες, αν και λιγότερες της δυτικής Κρήτης. Από αυτά τα 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που πέφτουν πάνω στο νησί, προφανώς γύρω στο 50 με 60% είναι εκείνο το οποίο εκ των πραγμάτων θα κάνει απορροή στη θάλασσα. Και μας μένει το υπόλοιπο 40%. Εάν λοιπόν από αυτό το ποσό που απομένει θεωρήσουμε ότι οι μέσες καταναλώσεις της Κρήτης, κατά βάση με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από αρκετούς φορείς και από το Πολυτεχνείο, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι περίπου στα 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, οι μελέτες είναι και λίγο παρελθοντικές. 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού είναι εκείνα τα οποία χρειάζεται το νησί σε ετήσια βάση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μένουν τα 2 δισεκατομμύρια στο νησί και τα 500 είναι προς χρήση, σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να ξεμείνουμε ποτέ από νερό, έστω και αν είχαμε άνομβρα έτη. Παρ' όλα αυτά, το νερό γίνεται μια τεράστια σπατάλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πού, πώς, γιατί. Με αποτέλεσμα η κάθε χρονιά να προσμένει στα βροχομετρικά της περίοδου για να πει ότι θα σώσει μια κατάσταση. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Λέκα, γιατί σε όλη την συζήτηση που έχουμε κάνει από την αρχή δεν έχουμε βάλει αυτό το κομμάτι της κατασπατάλης, ότι δηλαδή μερίδιο ευθύνη σε αυτήν την κατάσταση με το φαινόμενο της ανομβρίας ή της λειψιδρίας έχουμε και εμείς οι πολίτες στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το προσωπικό μας νερό, το νερό του σπιτιού μας. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και στον επαγγελματικό χώρο, δηλαδή τα ξενοδοχεία, οι πολίτες, και βέβαια ο μεγαλύτερος, θα λέγαμε, καταναλωτής, κακά τα ψέματα, στο 80 και πάνω% είναι ο αγροτικός τομέας. Πρωτογενής τομέας. Ακριβώς. Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν ξέρω και κατά πόσο θα είχε την ανάγκη χρήσης αυτού του νερού εάν δεν το είχε διαθέσιμο. Δηλαδή, αφού είναι διαθέσιμο και αφού εξασφαλίζουμε πόρους για νερού, θεωρώ ότι ο κριτικός γενικά παίρνει την αίσθηση ότι με όλα αυτά τα έργα, με όλα αυτά που κάνουμε, θα έχουμε πάντα νερό. Κύριε Λέκα, τη φύση. Αν σας, επειδή από τα στοιχεία που βλέπουμε και αυτό το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, η Δυτική Κρήτη, τα Χανιά και το Ρέθυμνο είναι οι περιοχές που δέχονται τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού, αυτό αποτυπώνεται και ετησίως και με βάση τους αριθμούς. Αν σας ζητούσα να μου πείτε 5 περιοχές της Κρήτης που το φετινό χειμώνα έβρεξε περισσότερο, ποιες είναι αυτές? Είναι ήθιστε να είναι οι περιοχές εδώ σε μας στα Σκύφου, δηλαδή όπως ανεβαίνουμε στα Λευκά Όρη για την πρόσβαση προς τα Σφακιά, εκεί έχουμε τα υψηλότερα βροχομετρικά. Αυτό είναι κάτι που έχει καταγραφεί και από παρελθοντικούς χρόνους. Είναι η Ασίγωνιά, μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει ιδιαίτερα έντονο το υδατικό δυναμικό, αρκεί να σας πω ότι εφέτος, μόνο εφέτος, που πραγματικά η Ανατολική Κρήτη στενάζει βροχομετρικά, στην περιοχή τα Σκύφου είχαμε 1.700 περίπου χιλιοστά βροχής και 1.500 περίπου στην περιοχή της Ασίγωνιάς. Mm-hmm. Αντίστοιχα, πολύ καλά βροχομετρικά είχαμε και στο Ρέθυμνο, όπου είχαμε 890 χιλιοστά περίπου στους ποταμούς Ρεθύμνου. Αυτό αποτυπώνεται και στο φράγμα. Ακριβώς, αυτό αποδίδεται λόγω των καλών βροχομετρικών της ευρύτερης περιοχής και της
άριστη συγκέντρωση των υδάτων και νομίζω ότι το φράγμα αυτό έγινε σωστά, πολύ μελετημένα με τον τρόπο τον οποίο κατασκευάστηκε. Άρα λοιπόν εκεί είχαμε μεγάλες ποσότητες και βέβαια στη συνέχεια άλλες περιοχές των Χανίων πραγματικά έχουν και αυτές πάρα πολλά ύψη βροχής ακόμα, δηλαδή και η Σαμαριά και ο Σέμπρονας είναι περιοχές υψηλών βροχομετρικών. Αλλά φεύγοντας τώρα προς τα ανατολικά, όπως σας είπα, είναι η ποταμή, είναι τα Νόγια, τα οποία και αυτά έχουν σημαντικές ποσότητες βροχομετρικών. Είναι ακόμα και το Σπύλι, δηλαδή η νότια λεκάνη του Αγίου Βασιλείου, και αυτή συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Και περνώντας τώρα προς την περιοχή του Ηρακλείου, έχουμε την Αγία Βαρβάρα, η οποία φέτος, από ό,τι είδα, έφτασε περίπου τα 500 χιλιοστά ύψος βροχής, και λέω βέβαια περιοχές της ενδοχώρας και δι' ορεινές περιοχές, γιατί σε αυτές τις περιοχές, όσο και αν μας φαίνεται το νερό φεύγει, δεν είναι εύκολο, φυλακίζεται, δηλαδή κάπου εγκλωβίζεται, και όταν εγκλωβίζεται αυτό το νερό καταραίει στον υπόγειο υδροφορέα και τον εμπλουτίζει ώστε να τρέχουν και τα ποτάμια κτλ. Και ανατολικότερα είναι το οροπέδιο Λασιθίου, είναι η σημαντικότερη θα λέγαμε περιοχή υψηλών βροχομετρικών και συγκεντρώνει καλά ύψη. Βέβαια φέτος έχει φτάσει περίπου στα 740 χιλιοστά ύψος βροχής. Ενώ άλλες περιοχές του Ηρακλείου και του νομού Λασιθίου δεν μπορούν να υπερβούν τα 200 και 300 χιλιοστά. Τώρα πάμε να δούμε τον άλλο πίνακα που είναι η δική σας μελέτη. Είναι ο μετεωρολογικός σταθμός της Σούδα στο αεροδρόμιο των Χανίων. Όπου είχαμε στοιχεία τα οποία είναι ελεγμένα τα στοιχεία. Γιατί ξέρετε, αυτά που διαβάζουμε πολλές φορές από μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως τώρα βλέπετε και αυτή την ιστορία με τις θερμοκρασίες, δεν είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να θεωρηθούν φερέγγια. Οι σταθμοί πρέπει να γίνει ένας έλεγχος πιστότητας των μετρήσεων για να είναι απόλυτα ακριβή. Εδώ σας δίνω μία εικόνα των μετρήσεων εκείνων των οποίων υπάρχουν επίσημα και κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει για όλη την Κρήτη από το 1960 μέχρι και το 2018. Αν δει τον πίνακα αυτό εξ ολοκλήρου κάποιος, βλέπει το μέσο όρο του νομού των Χανίων που είναι στα 630 χιλιοστά, τώρα έχει πέσει στα 622, αλλά είναι 630 χιλιοστά ο μέσος όρος. Και τι βλέπουμε, με την πράσινη απόχρωση είναι τα αίτια εκείνα τα οποία έχουν υψηλότερα του μέσου όρου, ενώ τα κίτρινα είναι αυτά που είναι χαμηλότερα του μέσου όρου. Με μία απλή ματιά βλέπει κανείς την εναλλαγή σε αυτές τις μπάρες, όπου έχουμε έτη καλών βροχομετρικών και έτη λιγότερων βροχομετρικών. Πηγαίνοντας στην κυκλική αναδιάταξη, δηλαδή αυτό που το βλέπουμε τώρα τελευταία και λέμε αυτό το φαινόμενο είχε να συμβεί 500 χρόνια, 200 χρόνια, 100 χρόνια, είναι μία κυκλική αναδιάταξη, δηλαδή πότε περιμένουμε επανεμφάνιση κάποιων φαινομένων. Εάν λοιπόν το κάνουμε αυτό, επιτρέψτε μου να δούμε την επόμενη διαφάνεια, την οποία σας έχω στείλει, θα δούμε ότι υπάρχει, βγαίνει με τα λίγα αυτά στοιχεία ένας κύκλος από 25 ετίες. Δηλαδή θα δούμε από το 60 μέχρι το 85 ότι έχουμε πολλά βροχομετρικά έτη πολλών υψηλών βροχομετρικών. Δεν έχει μπει όμως ο πίνακας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα μπήκε. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν έτη με υψηλά βροχομετρικά και μόλις 7 έτη τα οποία είχαν ελάχιστα βροχομετρικά. Ο επόμενος κύκλος όμως είναι ακριβώς αντίθετος. Έχουμε μόλις 5 έτη υψηλών βροχομετρικών, δηλαδή υψηλότερων του μέσου όρου, και όλα τα υπόλοιπα 20 έτη είναι χαμηλότερα και μάλιστα διαδοχικά και σε μεγάλες περιόδους. Κύριε Λέκα, θα σας διακόψω λίγο. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί θέλω να ζητήσω και το σχολιασμό των καλεσμένων εδώ. Θα δούμε στο επόμενο μέρος και κάποια στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς αναπεριφερειακή ενότητα από 12 σταθμούς και θέλω το σχολείο σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 11 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για το πρόβλημα της λειψιδρίας. Βλέπουμε τα στοιχεία. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του ΟΑΚΟ, κύριος Νίνος, για όσους συντονίζεστε τώρα, ο δήμαρχος της Βιάννου, ο κύριος Μπαριτάκης, ο δήμαρχος της Φεστού, ο κύριος Νικολιδάκης, ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, ο κύριος Λέκας, ο αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας και μετεωρολόγος από τα Χανιά, και βεβαίως θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως και τον δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε δήμαρχε.
Δεν σας βρίσκουμε στα ανόγια, σας βρίσκουμε από ό,τι γνωρίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε ένα μέρος που χαρακτηρίζεται από τα ωραιότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ναι, πράγματι. Είστε στη Σαντορίνη. Είμαι στη Σαντορίνη και ο κόσμος που υπήρχε σήμερα εδώ στη Σαντορίνη πραγματικά με εντυπωσίασε. Πρώτη φορά να πω ότι έρχομαι στη Σαντορίνη. Ερχόμαστε εδώ για την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ιντερεκ Ελλάδα-Κύπρος, όπου είναι η Επιτροπή για την Αξιολόγηση των Προτάσεων, που υπέβαλαν αρκετοί φορείς από την Κρήτη. Αρκετοί από αυτούς που θα τύχουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν σχέδια και προτάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και είναι και επίκαιρο γιατί το TripAdvisor σήμερα, ο μεγαλύτερος τουριστικός ιστότοπος σε ολόκληρο τον κόσμο, έβγαλε τη Σαντορίνη μέσα στους 5 κορυφαίους προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι στην δεύτερη θέση Νέα Υόρκη, Σαντορίνη, Παρίσι, Ρώμη και Λονδίνο. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, αλλά και τη δυναμική ενός νησιού που αγαπάνε πολύ οι Κρητικοί. Κύριε Δασκαλάκη, έφυγα το πρωί από το λιμάνι του Ηρακλείου με γεμάτο το high speed. Πραγματικά αρκετός κόσμος, τουρίστες και Έλληνες, οι οποίοι επισκέπτονται αυτό το δημοφιλές νησί. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο, γιατί νωρίτερα είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Λέκας. Τα ανόγια είναι στις περιοχές με υψηλά βροχομετρικά δεδομένα και την φετινή χειμερινή περίοδο. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που δίνει ένα ανάχωμα στο πρόβλημα της λειψιδρίας. Θέλω λίγο το σχολείο σας για την περιοχή σας. Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, ο Φεβρουάριος κυρίως αφέδωσε πάρα πολύ καλό νερό. Ωστόσο όμως το μεγάλο έλλειμμα για τις αποθήκες νερού ήταν οι χαμηλές χιονοπτώσεις και σε διάρκεια και σε ποσότητα. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε εντοπίσει, αν θυμάστε και εσάς που μας φιλοξενήσατε το είχαμε επισημάνει ότι οι χιονοπτώσεις στον Ψιλορίτη ήταν απογοητευτικές φέτο και αυτό θα το αντιμετωπίζαμε το καλοκαίρι με φαινόμενα όπου οι υδροφόροι ορίζοντες δεν θα είναι τόσο εμπλοκισμένοι όσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Και με δεδομένο, κύριε Δασκαλάκη, ότι η περσινή χρονιά έκλεισε πάλι με πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι Οκτώβρη, όπου η βασική γεώτρηση των Αιγαίων έβγαλε πρόβλημα με θολότητα στο νερό. Άρα, λοιπόν, οι γεωτρήσεις φτάσανε στα όρια τους πέρυσι. Μάλιστα. Θα επιστρέψω σε σας, κύριε Λέκα, θα έρθω πολύ λίγο σε εσάς. Θέλω να ζητήσω από αυτά που είπατε ένα σχόλιο από τους δημάρχους αλλά και από τον πρόεδρο του ΟΑΚ. Κύριε Νίνο, έθεσε ένα πολύ σημαντικό θέμα ο κύριος Λέκας. Ένα θέμα που πρέπει να το δούμε σοβαρά ο καθένας από εμάς. Το θέμα της κατασπατάλησης. Αυτό φαντάζομαι δεν έχει περάσει στη φιλοσοφία του μέσου κριτικού. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μείνω λίγο στα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κύριος Λέκας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι ναι μεν στην Κρήτη πέφτουν αρκετά σημαντικά ύψη βροχών, όμως λόγω του αναγλύφου της περιοχής, δηλαδή του αναγλύφου του νησιού μας και της ανισόρροπης, αν θέλετε, κατανομής αυτών των βροχοπτώσεων, εξετάζοντας ως ενιαία το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης, ως ενιαίο το υδατικό διαμέρισμα, προκύπτουν τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και αυτά μπορούν να λυθούν προφανέστατα μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης έργων, αλλά προφανέστατα και μέσω αλλαγής της κουλτούρας μας, είτε αφορά αυτήν την κατανάλωση του νερού για την ίδρυυση, το σχεδιασμό των επενδύσεων που κάνουμε και εξαρτώνται από οι καταναλώσεις από τις επενδύσεις αυτές, το παραγωγικό μοντέλο, το αναπτυξιακό μοντέλο, αν θέλετε, της Κρήτης, αλλά και το κομμάτι, τον τρόπο που είναι πολύ σημαντικό, 80-85% περίπου του νερού που καταναλώνεται στην Κρήτη αφορά αρδρευτικές ανάγκες. Η σπατάλη είναι προφανής, διότι πουθενά αναλογικά, εάν δούμε το νερό το οποίο καταναλώνουμε για άρδρευση στην Κρήτη με τις παραγόμενες, με τα αποτελέσματα, αν θέλετε, του πρωτογενή τομέα, δεν είναι αρμονικά, δεν είναι ανάλογα. Άρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κατασπατάλησης του πόρου και προφανέστατα δεν θα λυθεί σε καμία περίπτωση όσα έργα και αν κάνουμε, εάν δεν αλλάξουμε, και φαντάζομαι θα δοθεί ευκαιρία να τα πούμε, και τον τρόπο που καλλιεργούμε και τις καλλιέργειες, να κάνουμε ένα χωροταξικό που να αφορά τις αγροτικές μας καλλιέργειες, δηλαδή τι είδος, πού, πόσο,
πώς τον αρδρεύουμε, τον τρόπο άρδευσης. Ήδη κάποιοι δήμοι πάντως σε επίπεδο Κρήτης έχουν λάβει μέτρα και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε ένα βίντεο που έχει κάνει η Γεωργέη Μακάκη για το τι ακριβώς έχουν κάνει κάποιοι δήμαρχοι που πήραν κάποιες αποφάσεις. Πάμε να δούμε και αμέσως μετά θα το σχολιάσουν και οι δήμαρχοι που είναι σήμερα εδώ. Καμπανάκι κινδύνου λόγω λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, με τη λήψη μέτρων να είναι μονόδρομος, με φόντο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της παρατεταμένης ξηρασίας, των μειωμένων βροχοπτώσεων και την ανησυχητική κατάσταση στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο Δήμος Γόρτινας προχωρά σε μια σειρά μέτρων, όπως η επαγόρευση χρήσης νερού ύδρευσης για πλήσιμο αυλών, κοινόχρησων χώρων και αυτοκινήτων, ενώ δικαίωμα χρήσης νερού για άρδευση θα έχουν μόνο όσοι ποτίζουν με σταγόνες. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και όσοι δεν συμμορφώνονται, τότε θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Προσέξτε λίγο το νερό, δεν είναι σε πάρτια. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε για τις ανάγκες της ύδρευσης. Να γίνουν λοιπόν τα ποτίσματα με σταγόνες, που σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη διάχυση του αρδευτικού νερού. Θα υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι για νεροκλοπή. Παροτρύνουμε τους συνδημότες μας για το νερό το ιδρευτικό. Να μην πηγαίνουν αυτοκίνητα, να μην πηγαίνουν αυλές. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που έκανε εδώ ο Δήμαρχος και γενικά πρέπει όλοι να προσέχουμε το νερό. Βροχές δεν υπήρχαν φέτος σχεδόν καθόλου. Όχι απλώς προσέχω, συμβουλεύω κιόλας. Να μην ποτίζουν τόσο τις ελιές ό,τι ήταν να ποτίζουν, να μην βάλουν περισσότερα τα θερμοκήπια, να είναι λιγότερα για να φτάξει το χωριό. Τα αυτοκίνητα ναι, αλλά να βρωμίσουμε με τα κοτσινοκόμματα. Εγώ ξέρω και ποτίζανε μέχρι τώρα. Που έβρεχε, ελιές φωτίζανε. Λοιπόν, είδα η οικονομία μου λέει τώρα. Ό,τι κάνουμε σε αυτόν τον τρόπο να το κάνουμε μέτρο. Η υπερβολή πάντα δεν έχει από τα αποτελέσματα που θέλουμε. Εσείς πλένετε το αυτοκίνητό σας κάθε πότε? Α, κάθε δύο-τρεις εβδομάδες. Το αμάξι δεν είναι υποχρεωτικό που να το πλύνεις κάθε εβδομάδα. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι. Θα δούμε. Και ο ΤΟΕΒ Γαμαζόνης Μεσαράς βάζει πλαφόν κατανάλωσης σε ελιές, θερμοκήπια, αμπέλια, πατάτες και λοιπές καλλιέργειες, ενώ η υπέρβαση των ποσοτήτων θα επιφέρει αύξηση 40% στη τιμή του κυβικού. Επιπλέον απαγορεύονται οι υπαίθριες καλλιέργειες, ενώ δεν θα τοποθετούνται νέα υδρόμετρα στα εκτός αναδασμού και στα κοινοτικά δίκτυα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι στάθμες είναι 10 μέτρα περίπου πεσμένες σε σχέση με πέρσι. Γεωτρήσεις. Γεωτρήσεις, ναι. Ο υδροφόρος, το φράγμα έχει γύρω στα 3.900. Ναι, έχουμε λάβει μέτρα. Πλαφόν κατανάλωσης βάζουμε σε όλες τις καλλιέργειες, αναστρέμα και το χρόνο. Στις ελιές 250 παραδείγματος χάρη κυβικά το στρέμα το χρόνο. Νέα υδρόμετρα δεν βάζουμε καθόλου φέτος. Και στον Γκούδουρα Σιτίας, λόγω ανομβρίας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου πρότεινε στους παραγωγούς να μην φυτεύουν καλοκαιρινές καλλιέργειες. Την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες εγκρίσεων ώστε να δρομολογηθεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή μικρών φραγμάτων, τονίζει ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην απειλή της ερημοποίησης. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο υδροφόρος ορίζοντας της Μεσαράς λόγω του ότι δεν αναπληρώνεται. Και το κίνδυνος είναι να μην τραβήξει θάλασσα που λέμε. Γιατί αν το φαινόμενο πάει πολύ μακριά, να ξέρετε ότι πάμε σε ερημοποίηση του νησιού. Το ΤΟΕΒ του Ρούβα, το οποίο είναι ένα πολύ οργανωμένο ΤΟΕΒ, προσπάθησε με αυτοχρηματοδότηση τον προηγούμενο χρόνο και άνοιξε 4 γεωτρήσεις. Σε καμία δεν βρήκε νερό. Και στην Ιερά Πέτρα έσυτη είναι η μείωση των ποσοτήτων νερού στο φράγμα Μπραμιανών. Και τους λέμε λοιπόν, μην καλλιεργείτε καλοκαίρι. Αυτή, άλλος σου λέει, εγώ θα παρατείνω την καλλιέργεια που έχω. Άλλος λέει, εγώ θα καλλιεργήσω γιατί νομίζω τα βγάλω λεφτά και καλλιεργούν. Στο τέλος βέβαια αρχίζουν οι γκρίνιες και φωνάζουν γιατί πληρώνουν ακριβά. Το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια με τις καλοκαιρινές καλλιέργειες έχει οξυνθεί, διότι με τους εργάτες γης που υπάρχει πρόβλημα, ο κόσμος φοβάται να μην απασχολεί τους εργάτες, γιατί όταν τους αφήσει 3-4 μήνες χωρίς δουλειά, συνήθως δεν τους έχουν μετά. Λοιπόν, είδαμε τι λένε και οι πολίτες. Κύριε Λέκα, έρχομαι σε εσάς, γιατί αμέσως μετά θα πάω στους δημάρχους για να μας δώσουν τη δική τους πρόταση. Θέλω να δούμε και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με βροχομετρικά από 12 σταθμούς. Αφορούν τις χρονιές 2017-18, 18-19, 19-20 και φτάνουμε μέχρι και το 24. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη κάρτα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων.
Και βλέπουμε ότι το 2018 και το 2018-2019 είναι η χρονιά που είχαμε τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και η χρονιά που είχαμε και τα περισσότερα πλημμυρικά φαινόμενα, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Και τα περισσότερα χιόνια. Και τα χιόνια στις ορεινούς όγκους ήταν πραγματικά θεαματικά τότε. Αυτή είναι άρα για την Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων η χρονιά 2018-2019 είναι η καλύτερη. Στο 2023-2024 που είναι μέχρι και τον Μάρτιο βλέπουμε ότι η χρονιά είναι σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αν και το 2022-2023 ήταν επίσης μια κακή χρονιά βροχομετρικά. Ναι, βέβαια. Οι δύο τελευταίες χρονιές είναι κάτω του μέσου όρου και μάλιστα σημαντικά. Αν και φέτος εμείς εδώ στα δυτικά, όπως σας είπα, σχετικά πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι τα ανατολικά τμήματα του νησιού. Μάλιστα. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Λοιπόν, Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η χρονιά 18-19 ήταν η χρονιά με τους υψηλότερους δείκτες νερού. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι και η χρονιά που είχε τα σοβαρά προβλήματα με τις πλημμύρες στην περιοχή του Εσταυρωμένου, η πόλη του Ρεθύμνου, αλλά και στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στο Γεροπόταμο. Ναι, ναι, ακριβώς. Όμως η φετινή χρονιά μέχρι στιγμής είναι καλύτερη στο Ρέθυμνο σε σχέση με την προηγούμενη. Ελαφρά καλύτερη από την προηγούμενη. Άρα από αυτά τα στοιχεία αποτυπώνεται αυτό που μας είπατε νωρίτερα, ότι δεν είναι η πιο δραματική χρονιά όσον αφορά τις ποσότητες του νερού που έπεσαν στην Κρήτη. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Βεβαίως. Και είναι ευτύχημα που είναι ο κύριος Λέκας να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί αυτές οι μπάρες είναι δεικτικές, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους χρόνους που αυτά τα χιλιοστά βροχής. Όχι, όχι. Πόσος χρόνος γίνεται η κατακρίνηση αυτή. Δηλαδή, αν έχεις τα 100 χιλιοστά βροχής σε ένα χρονικό διάστημα πολύ μικρό, δεν είναι τόσο αξιοποιήσιμο, δεν εμπλουτίζει το υδροφόρος. Έχουμε επιφανειακές απορροές, στην ουσία χάνεται το νερό. Νομίζω ο κύριος Λέκας θα το εξηγήσει ως και καλύτερα. Δεν είναι απολύτως ενδεικτικό δηλαδή, ειδικά το 19 που βλέπετε ότι είχαμε και τα πλημμυρικά φαινόμενα, όλο το νερό πήγε έχει απορροή επιφανειακή με μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, αν θυμάστε. Στο Ηράκλειο ήταν η περιοχή που πολύ σοβαρά λαβώθηκε περισσότερο. Τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή απολύτως ενδεικτικά. Κατανοούμε. Εδώ πέρα μιλάμε για τα βροχομετρικά. Έτσι. Κύριε Λέκα, θα σας ζητήσω το λόγο γι' αυτό. Θέλω όμως να δούμε και τους υπόλοιπους νομούς, στο Ηράκλειο και το Λασίθι, για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Και στο Ηράκλειο 18-19 ήταν η χρονιά που δυστυχώς θρηνήσαμε και νεκρούς από πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε το περιστατικό στην Ανάληψη, έχουμε το περιστατικό στην Αγία Πελαγία, έχουμε τις πλημμύρες στα χωριά της Λαγκάδας του Δήμου Χερσονήσου, έχουμε πλημμύρες μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Βλέπουμε όμως ότι για το Ηράκλειο μια καλή χρονιά είναι και το 2021-2022. Επίσης, η φετινή χρονιά δεν είναι χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη. Ακριβώς ισχύει βέβαια και αυτό που είπε ο κύριος Νιούνας, ότι είναι ενδεικτικά με την έννοια ότι ναι, και οι μεγάλες ποσότητες μπορούν να χάνονται. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η τροφοδότηση του υπόγειου υδροφορέα γίνεται συνήθως από λεκάνες οι οποίες εγκλωβίζουν κατά βάση το νερό, ότι κάνουν δηλαδή και τα φράγματα άσχετα το υποθηκεύουν επιφανειακά. Εγκλωβίζεται το νερό στις μεγάλες λεκάνες και εκεί εκ των πραγμάτων θα πάει στην καταρροή, δηλαδή θα μπει στον υπόγειο υδροφορέα. Είναι τα στοιχεία αυτά ιδιαίτερα σημαντικά και καλό θα ήταν να τα έχουμε σε ολόκληρη την Κρήτη, γιατί τώρα δεν ξέρω ποιοι σταθμοί είναι ακριβώς, αν είναι δηλαδή της ενδοχώρας, αν είναι στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί ξέρετε, ό,τι νερό και να πέφτει στις αστικές περιοχές, επειδή οι πιο πολλές είναι παράκτιες ζώνες, ναι, ναι, αυτό το νερό ουσιαστικά το θεωρούμε χαμένο. Κατά 90% μπορώ να σας πω, αν όχι 100%, απορρέει σε θάλασσα και ουσιαστικά δεν τροφοδοτεί σχεδόν καθόλου τον υπόγειο υδροφορέα. Και πάμε και στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, να δούμε τον τελευταίο πίνακα. Α, θα πάμε πρώτα στην περιοχή της Μεσαράς, που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Δεν διαφοροποιείται ούτε στην περιοχή της Μεσαράς, κύριε Λέκα, αυτή η εικόνα, και η φετινή χρονιά είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί φέτος έχει ανέβει τόσο πολύ στο κομμάτι της επικαιρότητας το πρόβλημα της λειψιδρίας?
Βεβαίως, μπορεί τα βροχομετρικά στοιχεία, και είναι αυτό που λέει ο κύριος Νίνος, το είπατε και εσείς, να είναι πιο καλά σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι είχαμε έναν ήπιο χειμώνα. Όμως φαίνεται ότι τα αποθεματικά νερού είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να υποθέσω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των βροχοπτώσεων των τελευταίων ετών. Όχι μόνο. Εγώ εκτιμώ ότι είναι, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην κατασπατάληση. Δηλαδή, ο υπόγειος υδροφορέας ουσιαστικά καταδυναστεύεται. Mm-hmm. Έχουμε αντλήσεις υπέρογγες, με αποτέλεσμα το όποιο νερό ξεκινάει της εκάστοτε βροχομετρικής περίοδου, του υδρολογικού δηλαδή έτους, το οποίο ξεκινάει από το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, αν θέλετε, μέχρι να εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφορέα, ουσιαστικά περνάει ο χειμώνας. Τα στοιχεία που βλέπουμε από τη Μεσαρά είναι από 7 σταθμούς, κύριε Λέκα. Ο υδροφορέας σε μεγάλο ύψος, mm-hmm. δεν τρέχουν και τα ποτάμια προφανώς, γι' αυτό και παραπονιούνται οι ορεινές περιοχές ότι μα ποτάμια που έτρεχαν για χρόνια τώρα δεν τρέχουν. Αν αφήναμε τον υδροφορέα στην ησυχία του, δηλαδή τον φυλάγαμε ως το άγιο δισκοπότερο της Κρήτης, τα ποτάμια θα έτρεχαν και σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Οι πηγές θα άνοιγαν και σε μεγάλα ύψη, όπως το είδαμε το 18-19 που λέγαν άνθρωποι ότι άνοιξαν πηγές τις οποίες είχαν χρόνια να τις δουν. Ρέβαια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο υπόγειος υδροφορέας ουσιαστικά δεν προστατεύεται όσο θα έπρεπε. Μάλιστα. Και πάμε και στον τελευταίο πίνακα, που είναι η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Είναι από 8 σταθμούς το Λασίθι. Δεν διαφοροποιείται ούτε εδώ η εικόνα. Όμως το Λασίθι, σε σχέση με το 2024, είναι ο νομός που είδε τα μικρότερα ύψη βροχής. Ναι, πράγματι. Και φέτος το Λασίθι, πραγματικά, όπως σας είπα, ο νομός Λασιθίου δεινοπαθεί βροχομετρικά. Πήγε καλά το οροπέδιο Λασιθίου από μόνο του, αν και όχι στα ύψη βροχής τα οποία εκ των πραγμάτων, δηλαδή μπορεί να είναι περίπου στο μισό της ποσότητας που φέρνει σε ετήσια βάση στο μέσο όρο, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα λέγαμε ότι οι ποσότητες νερού, αν τις κυλίζαμε, mm-hmm. και επειδή εκεί συγκεντρώνονται για την οροπέδιο, δεν χάνεται δηλαδή εύκολα το νερό στην απορροή και μόνο, σημαίνει ότι ναι, θα είχαμε ένα αποθεματικό που θα μπορούσαμε, αλλά δεν αρκεί. Δεν Μάλιστα. αρκεί και για την Ανατολική Κρήτη. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε αρκετά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο από τα δικά σας στοιχεία. Ναι, απλά θέλω να σας πω σε αυτό το διάγραμμα που βλέπαμε ότι τώρα διανύουμε την τρίτη 25ετία που είναι επανάληψη του 60-85. Δηλαδή έχουμε περισσότερα έτη με υψηλά βροχομετρικά και κάποια ενδιάμεσα τα οποία τα βροχομετρικά είναι λιγότερα, όπως αυτά τα δύο που μεσολάβησαν τώρα. Είμαι αισιόδοξος ότι γενικά θα έρθουν έτη της επόμενης περίοδου τα οποία πρέπει να πάμε καλά, αν θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει για να προλάβουμε. Όταν θα τελειώσει όμως αυτός ο κύκλος και θα έρθει ο επόμενος της έλλειψης, θεωρώ ότι οι όποιες λιτανίες μπορούμε να κάνουμε ή οτιδήποτε, γιατί στις περιόδους ανομβρίας στρεφόμαστε προς το Θεό, θεωρώ ότι δεν θα αρκεί εάν δεν έχουμε λάβει μέτρα όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης στο νερό. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά, αλλά προτού σας ευχαριστήσω, θέλω να μου το επιτρέψουν και οι κύριοι εδώ και ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θα ήταν λάθος να μην σας ρωτήσω. Βλέπω ότι τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρες, υπάρχει έτσι μια κόντρα μεταξύ συναδέλφων σας για τις θερμοκρασίες. Είδαμε και ακραίες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις στα social media. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας, εφόσον θέλετε να το κάνετε, και να μου πείτε, αυτή η αφρικανική σκόνη θα μας αφήσει τις επόμενες ώρες? Ναι, πρώτα να ξεκινήσω από την αφρικανική σκόνη και να πω ότι αύριο έχουμε ένα σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης και στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς επίσης και για την κατώτερη. Θέλω να πω όμως ότι όλες αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτή τη σκόνη και οπτικά τη νιώθουμε στην ατμόσφαιρα, τη βλέπουμε δηλαδή αυτή τη θολούρα που υπάρχει και τα λοιπά, γιατί αύριο θα είναι πραγματικά πολύ πιο σημαντική. Στην κατώτερη ατμόσφαιρα τα προγνωστικά όσον αφορά τις ποσότητες των νεωρούμενων σωματιδίων επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ευτυχώς διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό που σας λέω έδειχναν τα προγνωστικά, και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Άρα η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη. Ναι, όσον αφορά τη σκόνη θα είναι μια δύσκολη μέρα και θερμοκρασιακά βέβαια, γιατί στη συνέχεια θα δούμε το φαινόμενο να υποχωρεί από την Πέμπτη και θα δούμε επιτέλους λίγο γαλάζιο ουρανό, αυτό που επιθυμούμε πάρα πολύ.
Από την Πέμπτη θα πέσουν και οι θερμοκρασίες, κύριε Λέκα. Ναι, όσον αφορά και τις θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, το να προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε με κάποια καιρικά στοιχεία και δεν είναι μόνο για τις θερμοκρασίες, είναι και για την έννοια των βροχών και τα λοιπά που πολλές φορές τις δίνουμε με μια ένταση καταστροφής, πλημμυρικού χαρακτήρα, ενώ δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει και με τις θερμοκρασίες και ιδιαίτερα για τις θερμοκρασίες. Το να τρομάζουμε τον κόσμο, το να δίνουμε πόνο για να κερδίζουμε ακροαματικότητα ή να κερδίζουμε οτιδήποτε άλλο, ξεφεύγει πέραν από την ηθική της μετεωρολογικής επιστήμης. Εμείς είμαστε να υπηρετούμε τον κόσμο με σωστές προγνώσεις και γνωρίζοντας πάρα πολλές φορές ότι δεν συνάδουν οι παρατηρήσεις με μια πραγματικότητα. Γιατί, για παράδειγμα, βλέπουμε τη Μεσαρά να βιώνει αυτό το διάστημα και αύριο θα βιώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες του νησιού. Δεν είναι σωστό ενός δηλαδή αμετρολόγος θερμοκρασίες μέχρι πού, κύριε Λέκα, της Μεσαράς, επειδή είναι ο δήμαρχος της Μεσαράς εδώ, της Φεστού. Είναι λάθος. Πρέπει να δίνουμε την πραγματική εικόνα για να μην βάζουμε τον κόσμο να ανησυχεί που δεν θα έπρεπε. Οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε τι επίπεδο θα είναι στην Κρήτη? Κοίταξε, για τις βόρειες περιοχές θα κοιμανθούν γύρω στους 28 μέχρι και τους 32 βαθμούς κατά τόπους, σε αστικές κυρίως περιοχές. Κάνει ανακοπή το βόρειο ρεύμα. Το βόρειο ρεύμα όμως, καθώς περνάει πάνω από το νησί και πάει στα νότια, στη Μεσαρά θα δούμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι ενδεχομένως 34-35, μην σας πω και υψηλότερα. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Πάντοτε to the point. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε πριν τον κύριο Λέκα για τα τι κάνουν οι Δήμοι. Κύριε Δήμαρχε των Ανογείων, εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Όμως, για να αντιμετωπιστεί η κατασπατάληση του νερού, έχει λόγο και ρόλο ένας Δήμος? Σαφώς. Απλώς δεν άκουσα βέβαια το ρεπορτάζ της κυρίας Μακάκη, που πιστεύω ότι έχω αντιληφθεί που κοιμάνθηκε. Να πούμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι και σωστά το είπε ο κύριος Λέκας, ότι κύκλου θα κάνει ο καιρός. Κάποιες χρονιές θα είναι καλές, κάποιες χρονιές θα είναι κακές. Εγώ θεωρώ ότι στα Νόγια φέτο θα καταφέρουμε να την βγάλουμε τη χρονιά που λέμε, και παρά την χρήση που θα γίνει. Μέχρι στιγμής όμως επικεντρωνόμαστε όλοι οι δήμαρχοι και οι δήμοι στον περιορισμό στην κατανάλωση με απαγορευτικά μέτρα. Θεωρώ, κύριε Δασκαλάκη, ότι όλη τη φαιά μας ουσία πρέπει να τη ρίξουμε, και αυτοδιοίκηση και κράτος και πολίτες, στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το νερό. Θεωρώ ότι έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε που πραγματικά στερηθήκαμε το νερό, και η αυθονία του για πολλά χρόνια μας έκανε να χάσουμε την διαχείριση, το σεβασμό στη χρήση του νερού. Όταν θα το κατακτήσουμε αυτό, πιστεύω ότι θα μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε χρονιές οι οποίες υδρομετρικά ήταν πολύ χαμηλές. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας αφήσω να απολαύσετε την καλντέρα. Είναι και καλή βραδιά. Και εγώ ευχαριστώ. Έχει ωραία θερμοκρασία. Θα πάμε για ύπνο. Καλό σας βράδυ. Καλά. Χωρίς καλό τη σκόνη ακόμα. Δήμαρχε, ορίστε. Χωρίς τη σκόνη ακόμα. Χωρίς τη σκόνη ακόμα, ακριβώς. Δήμαρχε του Μυλοποτάμου, θέλω λίγο το σχόλιο σας. Πρέπει να λαμβάνει μέτρα ένας Δήμος όταν οι πολίτες του κατασπαταλούν το νερό σε περιόδους που είναι δύσκολες? Εννοείται ότι πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα, και εμείς έχουμε λάβει ήδη μέτρα για να προλάβουμε την κατασπατάληση. Καταρχήν, έχουμε στέλνει επιστολές σε όλους. Η ΔΕΙΑΜ έχει αναρτήσει ειδική ότι πρέπει να προσέχουμε, δεν θα κατασπατάμε. Συμβουλές. Ναι, συμβουλές. Έχει καλή ενημέρωση. Έχουμε ορίσει 4 υπαλλήλους που θα παρακολουθούν τη χρήση του νερού στην άδρευση όλη την αδρευτική περίοδο. Στόχος είναι να περιοριστεί η κατασπατάληση του νερού, που δυστυχώς γίνεται από κάποιους αγρότες, χωρίς να είναι απαραίτητο για τις καλλιέργειές τους. Τι θέλω να πω? Δηλαδή, πάει ο θείος μου να ποτίσει 50 ελιές που έχει. Οι ελιές θα είναι 50 κυβικά νερά. Ανοίγει τη βάνα και πάει αύριο το πορεί και την κλείνει και χειρίζει 1000. Αυτό είναι κατασπατάληση. Δεν το καταλαβαίνει όμως αυτός. Μάλιστα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Με πιέζουν να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα θέσουμε και τα θέματα του ΟΑΚ, τα έργα που θα προωθηθούν από εδώ και πέρα, κύριε Νίνο, και βεβαίως ποιες είναι οι προτάσεις των Δήμων της Φεστού και της Βιάννου. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Συζητάμε για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι Δήμοι.
Θέλω να κλείσουμε αυτό το κομμάτι για να πάμε να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Κύριε Κλάδο, ολοκληρώστε, γιατί σας διέκοψα στο προηγούμενο μέρος. Εφόσον εντοπίσουμε την ύπαρξη προβλημάτων, είμαστε σε ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν την κατανάλωση του τόσο πολύτιμου αγαθού που είναι το νερό. Όπως διακοπή των γεωτρήσεων τις νυχτερινές ώρες, κλιμακωτή χρέωση της τιμής του νερού σε συνάρτηση με το ύψος των καταναλώσεων. Mm-hmm. Έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Και επίσης θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα προτού πάω στον κύριο Μπαριτάκη. Έχει έρθει ένα ερώτημα από την περιοχή του Μυλοποτάμου, πήρε ένας τηλεθεατής. Στο κομμάτι λέει, του Γαρίπα υπάρχει μια περιοχή ανάμεσα στο Γαρίπα και το Χουμέρι που λέγεται Λίμνη. Και εκεί πέρα θα μπορούσε λέει, να σχεδιαστεί μια λιμνοδεξαμενή. Θέλω το σχολείο σας. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, κύριε Δασκαλάκη, ότι εγώ ενημέρωσα όλους τους προέδρους τα τοπικά για να βρούμε αυτό που μας είχε πει ο κύριος Αβγενάκης όταν μας εκάλεσε στο Ατλαντής. Ο κύριος Μαρκάκης Δημήτρης, ο πρόεδρος της κοινότητας Χουμερίου, mm-hmm. γιατί αυτή η αποξηραμένη λίμνη είναι στο Γαρίπα, Μυλοποτάμου, μου το έχει φέρει σαν σημείο ο κύριος Μαρκάκης για να το ελέγξουν οι γεωλόγοι και ήδη προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν οι γεωλόγοι το εγκρίνουν, θα την αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Αυτή είναι μια μεγάλη δεξαμενή, πολλά στρέμματα. Είναι αποξηραμένη χρόνια τώρα. Έχει γίνει πάντα στο πρώτο έτοιμο. Είναι μια και μπορεί να αντιμετωπίσει ναι. πρόβλημα εκεί. Κύριε Νικολιδάκη, θα βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο αν δείτε ότι οι δείκτες εξακολουθούν να είναι αρνητικοί όσον αφορά από θέματα του νερού. Το μαχαίρι στο κόκαλο, να πω την αλήθεια, έπρεπε να έχει μπει πιο μπροστά. Mm-hmm. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Φυσικά, με τη δικιά μου άποψη, δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα θα πρέπει να δώσουμε αυξήσεις στο νερό ή να τα κάνουμε, να δώσουμε υπέρογγες αυξήσεις προκειμένου. Γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανάλωση του νερού, στην ασίδωτη κατανάλωση του νερού, είναι η νεροκλοπή. Εκεί πέρα θα πρέπει να σταματήσουμε, εκεί πέρα θα πρέπει να παλέψουμε. Και έχετε πολλά περιστατικά στη Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί, λέει, μια ζωή να ανεβάζουμε τα κόστη σε αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς και να μπορέσουμε να βγάλουμε, να μπορέσουμε να φέρουμε μια ισορροπία στην τιμή. Πρέπει οπωσδήποτε. Και εγώ το έχω στο μυαλό μου, έχω συζητήσει ήδη με τον Αντιδήμαρχο Άρδευσης, έχω συζητήσει ήδη με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ. Αυτές οι μέρες, σε ορισμένα σημεία στα οποία έχουμε εντοπίσει ότι γίνεται κλοπή νερού, θα γίνουν παρεμβάσεις ακόμα και αν χρειαστεί να μπει και ο εισαγγελέας. Υπάρχουν πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων οι οποίοι συνεργάζονται άψογα. Είναι αυτοί που έχουν σηκώσει τη σημαία πάνω σε αυτό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πρόεδροι σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά δεν συνεργάζονται. Εγώ θέλω να κάνω μια παράκληση σήμερα από εδώ πέρα. Ας συνεργαστούμε όλοι, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της σπατάλης του νερού είναι πάνω σε αυτό. Κύριε Μπαριτάκη, κύριε Δασκαλάκη, έχετε πάρει μέτρα και εσείς. Έχουμε πάρει μέτρα και όχι μόνο μέτρα με τη μορφή οδηγιών, αλλά έχουμε πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που σημαίνει ότι έχουν γίνει κανονιστική απόφαση. Έχουν εγκριθεί από την επαγγελματική διοίκηση. Άρα λοιπόν εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα ως κανονιστική απόφαση που είναι υποχρεωτικά και δεσμευτικά για όλους. Βεβαίως τα μέτρα για να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει πάνω απ' όλα να αναλάβουν τις ευθύνες οι καταναλωτές, δηλαδή και οι αγρότες μας, οι παραγωγοί μας, οι οποίοι κάνουν χρήση του νερού. Και να ακούν πάνω απ' όλα τις οδηγίες οι οποίες δίδονται. Οι οδηγίες που δίδονται από επιστήμονες, από γεωπόνους, από γεωλόγους και τους λοιπούς οι οποίοι βγάζουν είτε από το Υπουργείο είτε από την Περιφέρεια, δεν είναι απλώς για να τις βγάζουμε και να τις αγνοούμε, επειδή ξέρουμε καλύτερα εμείς πώς να ποτίσουμε, αλλά είναι ειδικά σε τέτοιες περιόδους κρίσης, είναι πλέον υποχρεωτικά να τηρούνται. Ας πούμε, προχθές την ημερίδα που έγινε στην αποκεντρωμένη, υπόθηκε ότι η ελιά δεν πρέπει να αρδεύεται τον Ιούλιο. Και δεν θα πάθει τίποτα, όχι μόνο δεν θα πάθει τίποτα, αλλά θα δώσει αυξημένη παραγωγή και καλύτερη ποιότητα λαδιού και περισσότερο. Εάν το πούμε κάτω ότι τον Αύγουστο, τον Ιούλιο δεν θα ποτίσει ελιά, θα πέσουν πάνω κοινώς να μας φάνε. Όμως, ενδεδειγμένα οι επιστήμονες, οι γεωπόνοι αυτό λένε, ότι για να έχουμε καλύτερη απόδοση και να βγάλει περισσότερο λάδι και ποιοτικά, πρέπει τον Ιούλιο ελιά να μην ποτιστεί. Και έχουν δώσει τις οδηγίες αυτές. Αν λοιπόν συνετιστούμε, αν δίνουμε την άρδευση, την ποσότητα την οποία χρειάζεται η ελιά, λέω για την ελιά ότι είμαστε μια ελαιοπαραγωγική mm-hmm. περιοχή, ο Δήμος Βιάννου, είναι σχεδόν μονοκολιέργεια,
Αν ακούσουμε τις οδηγίες, να μην βάζουμε δεύτερες καλλιέργειες. Οι οποίες, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είδαμε τα ρεπορτάζ της περασμένης εβδομάδας ότι η καλλιέργεια, η δεύτερη, τις πετάνε. Την ντομάτα, την καλοκαιρινή και όλα αυτά οδηγούνται στις χωματερές. Και φωνάζουν οι παραγωγοί ότι έχουν μπει μέσα και θέλουν αποζημιώσεις κτλ. Άρα λοιπόν, γιατί να στερήσουμε αυτό? Δεν είναι μόνο ότι θα πετάξουμε την καλλιέργεια. Είναι ότι θα στερήσουμε και το νερό που χρειάζεται να παραχθεί αυτή η καλλιέργεια. Αυτό λέμε. Δεν ξυπνήσαμε ένα ωραίο πρωί και είπαμε, ελάτε να πάρουμε μέτρα γιατί πρέπει να τιμωρήσουμε. Έτσι είναι. Η διάθεση είναι ότι πρέπει να με αυτά τα στοιχεία που έχουμε να διαφυλάξουμε τον υδροφόρο μας ορίζοντα, να μπορέσουμε να έχουμε την νεροκαλλιέργεια που χρειάζεται, το νερό που χρειάζεται να το έχουν για να φαίνεται έχουμε μια καλή χρονιά, να πάει καλή χρονιά. Διότι πέρσι ήταν πολύ κακή για τους ελαιοπαραγωγούς μας, από τη μια, και να μπορέσουμε τον Οκτώβριο, που ξεκινάει η κανονική καλλιέργεια των προϊόντων κυπευτικών που στηρίζεται μια ολόκληρη περιοχή, να έχουμε το νερό εκείνο. Αν κύριε Δασκαλάκη, χάσουμε τις γεωτρήσεις από υφαλμήρωση, τότε έχει καταστραφεί η περιοχή. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε και αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Γι' αυτό λέμε με το μέτρο να πάμε στα κυβικά τα οποία έχουμε δώσει, να προσπαθήσουμε όσο γίνεται. Αν μπορούμε, δεν θέλω να το επιβάλλουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα μεγάλο κόστος οι σταγόνες και δεν θα τους βάλουμε ότι ντε και καλά, βάλτε σταγόνες, αλλιώς δεν ποτίζετε, διότι θα σου πει και ο άλλος, εγώ πώς θα πάω να αλλάξω το δίκτυό μου τώρα που θέλει μια επένδυση, είναι χρήματα, πού θα τα βρει. Αλλά όπου μπορούμε και ότι όπου γίνεται να μπει σταγόνες, να μην ξεφεύγουμε από τα κυβικά που έχουμε δώσει τα ετήσια. Δεν είναι το θέμα να εισπράξουμε ένα πρόστιμο παραπάνω, είναι όμως να διαφυλάξουμε τα κυβικά αυτά που θα χρειαστούμε μελλοντικά, αν δεν πάει καλά η χειμερινή περίοδο, και να μπορούμε όπου μπορούμε να κάνουμε νυχτερινή άρδευση. Κοιτάξτε, έχουμε λιγότερες απώλειες. Δηλαδή, στοιχειώδη μέτρα απλής λογικής που αν τα τηρήσουμε, και ποιοι θα τα τηρήσουν, η παραγωγή μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα χωροφύλακα στον καθένα από πάνω. Είναι εξαιρετικά αδύνατο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση και κοινωνική. Αν χάσουμε το νερό, τις γεωτρήσεις και εξαντλήσουμε το λεωφόρο ορίζοντα, έχουμε τελειώσει σαν περιοχή. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσουμε και αυτή την έκκληση κάνω και εγώ. Βέβαια, είναι και ένα άλλο θέμα, αν το πούμε, είναι και οι απώλειες που έχουμε από τα δίκτυά μας. Είναι παλαιά τα δίκτυα, κύριε Δασκαλάκη. Δυστυχώς προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναδείξει, κάνουμε μελέτες. Αλλά όταν θες 5 εκατομμύρια να αλλάξεις τα δίκτυα και τα διαθέσιμα είναι 300 χιλιάρικα, αντιλαμβάνεσαι ότι πας στα πιο βασικά. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα τηλεθεατών από τον Δήμο του Ηρακλείου, που λέει ότι χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού λόγω των πεπαλαιωμένων δικτύων με πολλές βλάβες. Είναι θέμα που το έχουμε όλοι μας. Ακριβώς. Κοιτάξτε, κάθε μέρα τρέχουμε με όλες τις υπηρεσίες μας να φτιάχνουμε βλάβες. Προσπαθούμε γιατί και εμείς δεν θέλουμε να χάνεται το νερό και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε πάνω σε αυτό και δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα, τη χρηματοδότηση να πάμε σε μια γενικευμένη. Παρόλο που κάνουμε μελέτες, παρόλο που προσπαθούμε να αλλάζουμε, αλλά όταν έχεις ανάγκες 5 εκατομμύρια και σου δίνει 100 και 200 χιλιάρικα, καταλαβαίνετε με τι ρυθμού κινούμαστε σήμερα. Πάμε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, γιατί δεν μένετε με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Νίνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να δούμε καταρχήν έτσι κάποιες κάρτες. Δεν θέλω να τους πάμε to the point. Θέλω να τις σχολιάζουμε γρήγορα, αλλά να μου πείτε εσείς την ουσία. Να ξεκινήσουμε την υδατική πόρη της Κρήτης. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ και να μας το εξηγήσετε λίγο. Αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Λέκας στην συγκεκριμένη διαφάνεια. Είναι το τι ύψη βροχών πέφτουν ετησίως. Υπολογίζουμε ότι υπάρχει κατακτήμηση ετησίως στην Κρήτη. Οι υπολογισμοί δικοί μας που είναι και από το, προκύπτουν και από το Master Plan αλλά και από το ACOMA, το οποίο είχε γίνει το 2016 σε σύμπραξη με το Πολυτεχνείο Κρήτης, υπολογίζουμε ότι φτάνουμε και τα 7,7 περίπου δισεκατομμύρια κυβικά. Βέβαια, η εξατμισοδιαπνοή, η κατήσδυση και η απορροή φαίνονται στην πίτα την οποία βλέπετε. Το μεγαλύτερο ποσοστό δυστυχώς υπάρχει, αναλώνεται στην εξατμισοδιαπνοή και στην απορροή. Θέλω να δούμε μία ακόμα που επέλεξα από αυτές, γιατί είναι πολλές αυτές που μας στείλατε. Έναν χάρτη με τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές της Κρήτης. Είναι αυτό ακριβώς εδώ. Βλέπουμε ότι κυρίως στην Ανατολική Κρήτη υπάρχει η πληθώρα των φραγμάτων και των λιμνοδεξαμενών. Ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Στην τρίτη θέση το Ρέθυμνο, στην τέταρτη θέση το Λασίθι. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο έργων. Ας πούμε, το θέμα του Πλατή Ποταμού, ένα θέμα που το αναπτύξατε την Παρασκευή με τον κύριο Ταχιάο.
αποτυπώνει ότι υπάρχει διάθεση από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από τη δική σας πλευρά να θωρακίσουμε την Κρήτη κι άλλο. Λοιπόν, να το πάρω λίγο από το νήμα από την αρχή, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση που προηγήθηκε ανέδειξε νομίζω σε όλη τη διάσταση, σε όλο το μήκος και πλάτος του προβλήματος που τιτλοφορείται ενιαία διαχείριση. Και από τους δημάρχους, η αγωνία νομίζω των δημάρχων ήταν ξεκάθαρη για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτό τον πόρο. Υπάρχει το εξής, το οποίο το αντιμετωπίζει όχι μόνο η Κρήτη. Ο χάρτης που δείχνατε πριν δείχνει ότι έχουν γίνει έργα αυξημένα στο κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης, διότι στην Ανατολική Κρήτη δεν έχουμε αυτό που λέμε τη χωρική αναλογία, δηλαδή έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις δυτικά, περιορισμένες βροχοπτώσεις στο ανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Άρα χωρικά είναι λογικό να έχουμε περισσότερα έργα υποδομής, τέτοια που να μπορούμε να αποθηκεύουμε το νερό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και της απορροής, αλλά και της υπεράντλησης από τα υπόγεια εντατικά συστήματα. Όλη η συζήτηση λοιπόν προηγήθηκε, νομίζω συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι αναδεικνύει την σοβαρότητα και τη σπουδαιότητα του να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε επίπεδο Κρήτης να πετύχουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε νέα διαχείριση, υπό ποια έννοια. Έχουμε ένα υδατικό διαμέρισμα το οποίο δέχεται συγκεκριμένες πιέσεις. Δηλαδή το υδατικό περιβάλλον της Κρήτης και από το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει και από τον πρωτογενή τομέα δέχεται συγκεκριμένες και μάλιστα αυξητικές πιέσεις. Άρα έχουμε ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη ζήτηση, το οποίο βαίνει εκθετικά αυξανόμενο όσον αφορά τις ανάγκες τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, έχουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν ήταν ακριβώς ρεαλιστική αποτύπωση με τις μπάρες και επιμένω σε αυτό, διότι, για παράδειγμα, όταν έχεις ένα φαινόμενο υψηλών βροχοπτώσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εξήγησε, νομίζω, και ο κύριος Βλέκας. Χάνεται. Άρα η ζήτηση αυξάνεται. Η κλιματική αλλαγή έχει αποδείξει, παρά τους κύκλους που επαναλαμβάνονται, ότι είναι τέτοια τα ύψη βροχών και πέφτουν με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς δεν υπάρχει αποθήκευση, δεν υπάρχει εμπλουτισμός των υπογείων υδάτων και έχουμε και γρήγορη απορροή στα επιφανειακά ύδατα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο σχεδιασμός μας να στοχεύσει σε έργα τα οποία ταυτόχρονα θα μας λύνουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η αποθήκευση του νερού που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση και το δεύτερο είναι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχία τα κρέα αυτά φαινόμενα τα οποία τα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Είτε αφορά πλημμύρα είτε αφορά παρατεταμένη ξηρασία ανομβρία. Στο θέμα της ζήτησης που είναι το πιο κρίσιμο και το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με πιο, αν θέλετε, βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό. Προφανέστατα εστιάζει στην άρδρευση. Στην ίδρυυση δεν έχουμε τόσο τραγικές αποκλίσεις ή ελλείμματα, αν θέλετε, που να μας δημιουργούν ιδιαίτερη ανησυχία. Ο προγραμματισμός που έχει γίνει, θα το δούμε και στα έργα, και από τους Δήμους και από τις ΔΕΙΑ και από τον Οργανισμό και από τη Διεύθυνση Υδάτων και από την Περιφέρεια Κρήτης, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εκεί που έχουμε προβλήματα είναι στους υπόγειους υδροφορείς, ιδιαίτερα στη Μεσαρά, Ιεράπετρα και τα βόρεια παράλια του Ηρακλείου και η Διεύθυνση Υδάτων θα σας το επιβεβαιώσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα πέραν της υφαλμήρωσης, απορρίπανση. Αυτές λοιπόν τις περιοχές πρέπει με ταχύτατους ρυθμούς, γι' αυτό και η έναρξη της διαδικασίας κατασκευής του φράγματος στον πλατή είναι για όλη την Κρήτη ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, διότι θα μπορέσουμε πρωτίστως να εμπλουτίσουμε τους υδροφορείς, αλλά να δώσουμε και το απαραίτητο νερό σε μια περιοχή της Κρήτης που είναι ο πρωτοπόρος στον πρωτογενή τομέα, στην αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, όλα αυτά όμως για να γίνουν θέλουν ένα σχεδιασμό που θα αφορά το σχεδιασμό σε όλη την Κρήτη, την προτεραιοποίηση ποιων έργων βάσει των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής Κρήτης, αλλά και των master plan τα οποία έχουν γίνει, πρωτοποιούνται τα έργα, αποφασίζουμε ποια έργα έχουν μεγάλο συντελεστή κόστος ωφέλειας, δηλαδή το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με την ωφέλεια που θα δώσουν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και εκεί είναι η στόχευση την οποία έχουμε καταλήξει και αυτά τα έργα έχουμε προτεραιοποιήσει.
Αν θέλετε, μπορούμε να τα αναφέρουμε έτσι πολύ συνοπτικά. Μπορούμε πολύ γρήγορα. Ωραία. Χανιά, λοιπόν, στην περιοχή ενότητα Χανίων. Σας είπα πριν ότι προβλέπεται κατασκευή αγού που θα ενώσει το φράγμα Βαλσαμιώτη, ο προσαγωγός, με την περιοχή κατάντη του φράγματος. Mm-hmm. Προκειμένου να αδράσουμε πολύ μεγαλύτερη ευκολία τις αγροτικές καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή. Στο Ρέθυμνο είναι, δρομολογείται, υπογράφουμε τη σύμβαση μέσα στον Ιούνιο για την κατασκευή της ΕΕΝ Ρεθύμνου, δηλαδή επεξεργασίας νερού δυναμικότητας 30.000 κυβικών ημερησίως, με αξιοποίηση πλέον του φράγματος ποταμών και για ίδρυυση. Η επέκταση του αγού για την άρδρευση των περιοχών του Μυλοποτάμου ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου το τμήμα που αρδρεύει το Ανατολικό Ρέθυμνο, 30.000 στρέμματα αγροτικής γης, το φράγμα του Πλατή, το οποίο προφανέστατα είναι πέραν της περιοχικής ενότητας Ρεθύμνου το θετικό το αποτύπωμα. Στο Ηράκλειο προχωράει ο αγωγός διάθεσης του νερού από τον Αποσελέμη προς τα δυτικά του Ηρακλείου, δηλαδή μέχρι την περιοχή του Παγνή, και σε δεύτερη φάση προς το Δήμο Μαλεβιζίου, και προς τα ανατολικά η επέκταση του ιδίου αγωγού προς περιοχές Ελούντα, Κριτσά, δηλαδή τα τουριστικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Νικολάου. Στο φράγμα του Πλατή, σε δεύτερη φάση και μετά τον εμπλουτισμό του φράγματος Φανερωμένης, έχουμε προβλέψει την κατασκευή ΕΕΝ και για τον Δήμο Φεστού, προκειμένου να αξιοποιήσουμε ποσότητες νερού που θα εξοικονομηθεί από τη χρηστή διαχείριση του νερού και για ίδρυυση, λύνοντας ένα θέμα πολύ σοβαρό της περιοχής και για την ίδρυυσή του. Για την περιοχή του Λασιθίου προχωράει η επικαιροποίηση μελέτης του φράγματος Λιθινών, και εκεί έχουμε κάνει πρόβλεψη επίσης για δηληστήριο, προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα στην περιοχή της Ιεράς. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτών των έργων και αυτά θωρακίζουν την Κρήτη σε ένα μεγάλο ποσοστό? Για τα θέματα της αυξανόμενης ζήτησης στην ίδρυυση, ναι. Mm-hmm. Ναι. Με απόλυτη σιγουριά καλυπτούμε το σύνολο της, νομίζω, των μεγάλων πόλων που θα έχουμε εκθετική αύξηση, δηλαδή Χερσόνησο, Νότια Κρήτη, Ηράκλειο. Ξέχασα να σας πω το φράγμα στο Λαδούκο με το περίπου 300.000 κυβικά χωρητικότητα, το οποίο είναι στην ουσία αντιπλημμυρικό. Ήταν και μια από τις εξαγγελίες του Αλέξη Καλοκαιρινού στο Δήμο Ηρακλείου, το φράγμα του Λαδούκου, το οποίο το χαρακτήρισε και ένα προσωπικό στοίχημα. Και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, όπως και με όλους τους δημάρχους, αφού κουραζόμαστε την αγωνία των δημάρχων. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα, αρκεί να διατυπώσουμε τη δυσκολία, να αντιληφθεί ο κόσμος ότι έχουμε τη δυνατότητα με κατάλληλες κινήσεις, χωρίς πανικό και χωρίς υπερβολές, να το αντιμετωπίσουμε και σε βάθος 5 έως 7 ετών να μπούμε σε μια άλλη λογική, όπου η Κρήτη να είναι απολύτως θωρακισμένη από αυτά τα θέματα. Θέλω πρωτού κλείσουμε να δούμε ένα βίντεο. Ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε στο φράγμα στον Αποσελέμη, τον ποταμό. Και θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Νίνο, θέλω να το δουν και οι δήμαρχοι. Πάμε σε ένα βίντεο που έχει κάνει η Γεωργία η Μακάκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν και δεν έχουμε πάρει απάντηση. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το κακό επαναλαμβάνεται με τα νεκρά ψάρια, τα οποία ξεβράστηκαν στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη στην περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου. Εκβολές του Αποσελέμη με πολίτες και επισκέπτες να αντικρίζουν τα νεκρά ψάρια. Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό την περασμένη Παρασκευή, με τους πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και να φωτογραφίζουν τις εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Εχθές συγκεκριμένα πήγαμε τη γυναίκα μου να κάνουμε μια βόλτα. Κατεβήκαμε στον Αποσελέμη κάτω και έχουν ψοφήσει σχεδόν όλα τα ψάρια. Έχει μια απαράδεκτη μυρωδιά. Πήρα την αστυνομία του Ηρακλείου, πήρα την αστυνομία της Χερσονήσου. Οι τουρίστες βγάζουν φωτογραφίες και θα γίνουμε πάλι διεθνώς ρεζίλι. Yes, we saw it. Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Χερσονήσου, ο οποίος ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας Κρήτης, συλλέγοντας δείγματα νερού και νεκρών ψαριών. Φαίνεται ότι έχει γίνει φυσικό φαινόμενο ή περιοδικό φαινόμενο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή να εμφανίζεται αυτό το
δυσάρεστο πραγματικά γεγονός να βρίσκονται ψάρια, ψόφια στον Αποσελέμη και τα νερά θολά, βουρκιασμένα, σκούρα. Που ενημερωθήκαμε, πήγαμε ως υπηρεσία, πήραμε δείγματα, τα έχουμε δώσει ήδη για ανάλυση. Ειδοποιήσαμε το ΙΘΑΒΕ και έχει πάρει δείγμα από τα ψάρια. Μετρήθηκε το οξυγόνο επιτόπου, το οποίο δυστυχώς στο νερό ήταν πάρα πολύ χαμηλό και είναι μια πρώτη ένδειξη. 1% σημαίνει πολύ λίγο οξυγόνο, άρα από ασφυξία. Και πέρυσι καταγράφηκε το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο με τις πρώτες εικόνες να κάνουν λόγο για έλλειψη οξυγόνου ως αιτία θανάτου των ψαριών. Τις επόμενες μέρες οι αναλύσεις από το ΛΚΕΘΕ αναμένεται να φωτίσουν τα αίτια γύρω από τη μαζική θνησιμότητα ψαριών. Μακάρι να είναι αυτό το φαινόμενο και να μην είναι κάτι άλλο από ρύπανση, δηλαδή έτσι όπως έγινε τελικά το ζήτημα. Και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε, κυρία Μακάκη, αν μπορούμε να επέμβουμε, γιατί είναι μια προστατευμένη περιοχή, αν μπορούμε να επέμβουμε να αποφύγουμε αυτή τη ζημιά που συμβαίνει κάθε χρόνο. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, να αντιμετωπιστεί, να υπάρχει επικοινωνία του νερού της θάλασσας με το νερό του Αποσελέμη. Και ένα του ποταμού δηλαδή. Εάν έχει σταματήσει η οικολογική παροχή, υπάρχει πρόβλημα ανανέωση του νερού. Άρα έλλειψη οξυγόνου, άρα σοφούν τα ψάρια. Θα πρέπει να συνοηθούμε με τον ΟΑΚ, αν έχει σταματήσει η οικολογική παροχή, να ξανανοίξει. Λοιπόν, είδαμε την εικόνα στον Αποσελέμη. Είπατε μόλις τώρα ότι το ψάρι είναι καλός ένας δείχτης για την καθαρότητα του νερού. Εδώ υπάρχει λόγος προβληματισμού. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι σε όλες τις μονάδες που διαχειρίζει το οργανισμός υπάρχει καθημερινή λήψη δειγμάτων και εργαστηριακός έλεγχος κατά τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. Ιδιαίτερα στο φράγμα Αποσελέμη, το εργαστήριο το οποίο λειτουργεί είναι υποδειγματικό και στην είσοδο του εργαστηρίου, όπως εισέρχεται δηλαδή το νερό από το φράγμα για να προωθηθεί για επεξεργασία, στην έξοδο μάλλον της επεξεργασίας του νερού, που πριν φύγει να διοθετευτεί στους οφελούμενους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, υπάρχει ένα ενιδρίο και μέσα είναι ψάρια. Ναι. Αν τα ψάρια ανιχνεύσουν κάτι το οποίο έχει ξεφύγει από την επεξεργασία του νερού, τότε μετακινούνται προς τα ανώτερα στρώματα και αν έχει παρισφύσει κάποια τοξική ουσία οτιδήποτε και έχει από την επεξεργασία δεν έχουμε καταφέρει να την αναχαιτήσουμε, τότε κατευθείαν υπάρχει αντίδραση των ψαριών και υπάρχει και εκεί μια σιρήνα η οποία δίνει σήμα. Μου κάνει εντύπωση. Πρώτη φορά το ακούω αυτό και είναι πολύ εντυπωσιακό. Όποιος επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του οργανισμού θα το δει αυτό το πράγμα και είναι στα διεθνή πρότυπα λειτουργίας των προηγμένων δηληστηρίων. Εγκαταστάσεων δήλησης νερού για ανθρώπινη χρήση, έτσι. Μάλιστα. Αυτό η εικόνα που είδαμε, η οποία πραγματικά είναι αποκαρδιωτική και μας στεναχωρεί όλους, δυστυχώς είναι επαναλαμβανόμενη στην εκβολή του Αποσελέμη. Και οφείλεται, μιλάμε στην περιοχή της ανάληψης. Ναι, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τα έτη τα οποία έχουμε παρατεταμένη έτσι, ανομβρία, δυστυχώς υποχωρεί πάρα πολύ η στάθμη της εκβολής με αποτέλεσμα να αποκόπτεται η επαφή του ποταμού με τη θάλασσα. Παραμένει λοιπόν εν είδη λίμνης η εκβολή και όσο κατεβαίνει η στάθμη του νερού εξαθμίζεται το φεύγει το οξυγόνο και δυστυχώς τα ψάρια πεθαίνουν από ασφυξία. Δεν είναι ωραία εικόνα. Έχουμε κάνει επανειλημμένα εργαστηριακούς ελέγχους. Είχαμε συνονοηθεί και έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ξυλούρη, προκειμένου να διοδοτηθεί ένας αγωγός να συνδέει σε μόνιμη βάση, ανεξάρτητα από τη στάθμη δηλαδή της εκβολής, το κομμάτι της θάλασσας με την εκβολή, ώστε να οξυγονώνεται η εκβολή για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο. Αλλά δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την ποιότητα του νερού του φράγματος. Επειδή ο χρόνος περιορίζεται, θέλω πολύ γρήγορες τοποθετήσεις. Κύριε Μπαρετάκη, κάτι θέλετε να πείτε? Θέλω να πούμε ότι στα πλαίσια του προγραμματισμού που κάνουμε, γιατί δεν σταματάμε, συνεχώς κάνουμε μελέτες, αξιοποιούμε πιστώσεις. Ήδη έχουμε ετοιμάσει για το παραλιακό μέτωπο τη γεώτηση του Αφρατίου που τις επόμενες ημέρες θα θέσουμε σε λειτουργία στην περιοχή του Κερατόκαμπου. Σήμερα ολοκληρώθηκε μια νέα ανόρυξη γεώτηση στην περιοχή του Χόνδρου. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί και αυτή σε λειτουργία να ενισχύσει το δίχτυ της άρδευσης.
Ενώ ετοιμάζουμε, έχουμε, γράφουμε σύμβαση, άλλη μια γεώτρηση στην περιοχή της Σάλβης, τη γεώτρηση στο Φωνιαλά, η οποία μέσα στο καλοκαίρι θα τη θέσουμε και αυτή σε λειτουργία. Ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζουμε ήδη άλλες 2 με 3 γεωτρήσεις σε διάφορες περιοχές που έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Προσπαθούμε δηλαδή και με άμεσα μέτρα, βρίσκοντας χρήματα, να αξιοποιούμε και να προστατεύουμε. Δηλαδή να παίρνουμε μέτρα έτσι ώστε αν παραστεί ανάγκη να δώσουμε με νέες γεωτρήσεις. Άρα σχεδιάζουμε. Βέβαια τα μεγάλα έργα τα οποία θέλουν υψηλές χρηματοδοτήσεις, αυτά που μας θα δίνει η πολιτεία. Και πάμε όμως και στην εξοικονόμηση, δηλαδή σε υπάρχουν, γιατί ο Δήμος Βιάννου αντλεί νερό, έχουμε αντλιοστάσια. Ήδη τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια μεγάλη σύμβαση για να αλλάξουμε τα μηχανήματα σε αντλιοστάσια, στα πρώτα 10 αντλιοστάσια, για να εξοικονομήσουμε μέχρι 60% το κόστος ενέργειας που χρησιμοποιούμε για να αντλούμε από βάθη των 500-600 μέτρων το νερό. Μου ζητήσατε, κύριε Κλάδο, να κάνετε μια επισήμανση. Και μας έχει δημοπρατηθεί το έργο αξιοποίηση νέας γεώτρησης στον Παλί, επιπλέον από τις άλλες 2 που λειτουργούν ήδη, με παροχή 110 κυβικών περίπου ανά ώρα για να ενισχυθεί τον Παλί. Mm-hmm. Που έχει τώρα αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 10.000 τουρίστες επιπλέον από τους κατοίκους. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες νέας γεώτρησης στον Τρυπόδο για την ενίσχυση των οικισμών Μαργαρίτες, Τζανακιανά, Πηγουνιανά, Κυνηγιανά, Άνω και Κάτω Τρυπόδο, Λαγκάς Ορθές, Πιθαρουλιανά, Σταυρωμένος, Βεριανά, Πλευριανά. Μία γεώτρηση η οποία θα δώσει πραγματικά πνοή, ενίσχυση στην περιοχή αυτή. Όπως κατασκευάζεται το έργο, προχωρεί τη νέα γεώτρηση του Δαμαβόλου, παροχή 80 κυβικών νερού ανά ώρα, για την ενίσχυση της σύνδρευσης των οικισμών Αγίου Μάμαντος, Αβδελάδα Μαβόλου, Αλιάκες, Αβδανίτες, Κεφάλια, Αργουλιό, Καστρί. Ένα σημαντικό έργο το οποίο πραγματικά θα σώσει την περιοχή εκεί. Γιατί εκεί τροφοδοτούμε τα χωριά από διάφορα σημεία, 2 κυβικά από μια πηγή, 3 από το Χουμέρι. Είναι και το κόστος θα είναι πολύ ελάχιστο μετά από αυτή την παρέμβαση. Mm-hmm. Και θα δώσουμε πρωί και θα λύσουμε το πρόβλημα μια και καλή και το κόστος μας θα το περιορίσουμε πάρα πολύ. Κύριε Νικολιτάκη, θέλετε να κάνετε μια τελευταία παρατήρηση, επισήμανση, οτιδήποτε, ναι, είμαι δίκαιος. Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις άμεσες. Έχουμε καταφέρει και έχουμε εξασφαλίσει σαν Δήμος 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Γεωργίας Διαμέσωσης της Αναπτυξιακής. Θα οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν 3 γεωτρήσεις στον ΤΟΕΒ των Μυρών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή της Γαλλιάς που σκέφτομαι από αυτά τα χρήματα να προχωρήσουμε, αν επιτρέπετε, η άμεση αγορά μιας γεώτρησης για την άρδευση στην περιοχή της Γαλλιάς και φυσικά στην περιοχή του Πλουτής Μαρονίου που υπάρχει πρόβλημα. Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα δοθεί σε λειτουργία μία γεώτρηση που αξιοποιήσαμε για άρδευση στην περιοχή Τεντεσκαρίου. Με αυτά πιστεύω, αν μπορέσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να τα κάνουμε, να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι αυτό και να προχωράμε σε πιο σοβαρές παρεμβάσεις για το επόμενο καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ, κύριε Νίνο, κύριε Μπαριτάκη, βεβαίως. Να πω κάτι, γιατί υπάρχει μια περιραίουσα συζήτηση στην ατμόσφαιρα περί της, του δημοσίου αγαθού του νερού. Να ξεκαθαρίσουμε μία και διαπαντός ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είναι ανώνυμη εταιρεία στο λεκτικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι και οι Δήμοι νομικά πρόσωπα, με κύριο μέτοχο και μοναδικό στην ουσία μέτοχο, το ελληνικό δημόσιο, την περιφέρεια και τους Δήμους. Το ίδιο μοντέλο εφαρμόστηκε και στη Θεσσαλία με τον νέο οργανισμό, ο οποίος έγινε περίπου στα πρότυπα, θα πω εγώ, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Δεν είναι λοιπόν εμπορικό προϊόν, είναι κληρονομιά που οφείλουμε να προστατεύσουμε για να την μεταφέρουμε σε επάρκεια, καθαρότητα στις επόμενες γενιές. Και αυτό είναι διαπραγμάτευτο από όλους μας. Από όλους μας, ειδικά οι χρήστες του νερού, οι οποίοι πρέπει να δουν τις δυσκολίες και να συμβάλλουν στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Νίνο, κύριε Μπαριτάκη, κύριε Νικολιτάκη, κύριε Κλάδο, να ευχαριστήσω τον κύριο Λέκα, να είστε καλά, να ευχαριστήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Δήμαρχο Ανογείων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.